Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Μαζί θα πάμε μέχρι και Χριστό, μία πένα ξεχάσατε. Γιατί χωρίς πένα δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν. Και κάτι άλλο ξέχασε κάποιο, αλλά δεν το πούμε στον αέρα, Κώστα. Α, Χρήσα, θέλει να πάρει μια αφίσα. Που ξέχασε από χθε. Καλά είναι δυνατόν. Όχι, θα τη βγάλω στον αέρα. Όχι, όχι. Ε, τι όχι. Λοιπόν. Και είναι και φετινή κιόλα. Αλίμονο. Ο Έλα Ραμπί είναι μέσα. Δεν είναι το Ολυμπιακό. Δεν είναι το Ολυμπιακό, καλά. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 2 μαζί. Εδώ στον Λίμπερο, στους 107,4. Μαζί μας βεβαίως το καλύτερο συμπλήρωμα διατροφής για εσάς τους πρωταθλητές, τη ζωή στους πρωταθλητές, Στέργιο. 100% φυσικό προϊόν, μέγιστες επιδόσεις, δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Φυσικά μιλάμε για το Arena Rapid, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία. Είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση, δίνει πολλές επαναλήψεις. Free spins δηλαδή. Δίνει free spins. Και έχει διάρκεια μέχρι και 36 ώρες. Πω. Sebastian Coe θα γίνω. Ναι, ρε φίλε, πας τριήμερο στο Πήλιο. Βέβαια, ένα τριημεράκι. Πας τριήμερο στη Σκιάθο. Πας τριήμερο στη Μύκονο. 36 ώρες δεν είναι τριήμερο. 36 ώρες είναι μια μισή μέρα. Μια χαρά. Δεν θα σε ρε φίλε. Μπλινγκ μπλονγκ. Στο τριήμερο συνέχεια. Παιδιά, φάτε και κάτι. Δείτε και καμιά ταινία. Λοιπόν, είναι ό,τι πρέπει για τη δύσκολη εποχή πάντως περνάμε. Έτσι τώρα ξέρετε, δουλειές, άγχος κούραση. Και αυτά, κούραση. Ε, άργησα να γυρίσω, μωρό μου και τα λοιπά. Τι έχει να φάμε, έχει να φάμε. Και τα λοιπά. Τι μαγείρεψες, μαγείρεψα, έλα λίγο πάνω. Και τα λοιπά. Λείπουν οπότε, Arena Rapid, το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο για τους αγωνιστές της ζωής. Είπαμε σε όλα τα φαρμακεία. Μαζί μας η Ντερβέτεν. Επίσημος χορηγός της Super League, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής, πρωτοπόρος στο διαδίκτυο. Πολλές επιλογές στο στοίχημα και όσο πάνε και αυξάνονται οι επιλογές, ξεκίνησε χθες η La Liga, έχει κύπελο Ιταλίας, ξεκινάει ξανά η Τουρκία, πρεμιέρα στη Σουηδία για το πρωτάθλημα του 2020. Μεσοβδόμαδα, Κώστα, Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει και η Premier League, Τετάρτη που μας έρχεται. Τέλεια. Στις καλύτερες αποδόσεις και γενικότερα ό,τι υπάρχει στο αθλητικό στοίχημα. Σας το προσφέρει η Ντερβέτεν με όλες τις επιλογές cash out και live streaming κτλ. Και μεγάλη γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο και πολλά εκατοντάδες παιχνίδια. Slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Μαζί μας ο Μαρμαρίδης την πρώτη ώρα. Η κορυφαία εταιρεία επίπλων εδώ και δεκαετίες στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Πολλά καταστήματα και στην Αθήνα. Πολλά και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά στο marmarides.gr ενημερώνεστε για τις προσφορές και για το νέο πλάνο δόσεων. Χωρίς πιστοτική και χωρίς προκαταβολή για ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας, το εξοχικό σας και το γραφείο σας. Και όπως κάθε Παρασκευή, Κώστα, έτσι και σήμερα, θα δώσουμε σε έναν τυχερό μία δωροπιταγή 50 ευρώ από την Cook Iron, η οποία έρχεται στο σπίτι σας, παίρνει τα ρούχα σας, τα πλένει, τα σιδερώνει. Εάν χρειάζεται κάποιο ρούχο σας επιδιόρθωση, το κάνει και αυτό η Cook Iron και τα παίρνετε πλημμένα, σιδερωμένα, επιδιορθωμένα. Όλα αυτά από την Quick Iron. Ένας τυχερός και σήμερα θα κερδίσει μια δωροπιταγή 50 ευρώ. 2-3-10-8-63-7-93. Σιγά βρε. Πες μια καλημέρα. Πες και ένα γεια. Πες και ένα γεια. Λοιπόν. Πες και ένα γεια. Είπαμε 2-3-10-8-63-7-93. Να κάνουμε την αλλαγή σκητάλης, να σηκωθώ. Δηλαδή τέτοια ταλαιπώρια. Ρε. Την αφήσα του δώσε. Εγώ την αφήσα. Το ξέρουμε. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Νόμιζε ότι η αφίσα εδώ είναι περίπου ένα μήνα η αφίσα αυτή του Ολυμπιακού. Ήταν μαζί με τα αυτοκόλλητα ή θα αφίσα του.
Και γιατί έμεινε, γιατί έμεινε και γιατί έμεινε ένα μήνα εδώ. Ναι, στο στούντιο. Γιατί είστε όλοι φιλολυμπιακοί. Α, είστε όλοι φιλολυμπιακοί. Δεν ήταν στο στούντιο 6, ήταν, ποιος την έβαλε μέσα. Εδώ στο στιρτάζω. Την έψαχνες. Α, εδώ. Την έψαχνε. Λοιπόν, ποιος μου πήρε την αφίσα μου. Και τη βρήκατε τη εβδομάδα που παίζει ο Ολυμπιακός Άρης. Ναι, ρε φίλε, ναι, ο πόλεμος. Πόλεμος, ο Έλα Μπαρή. Σε έβγαλα. Α, δεν τον έβγαλα. Α, τον έβγαλα. Καλύτερα, καλύτερα, Κώστα. Λοιπόν, γιατί, ρε. Για να σοβαρέψουμε. Γιατί, ρε. 5,5 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί, δεν κατάλαβα. Για αυτό που σας έλεγα για την Quick Iron. Τη διπλώνεις. Μην τη βάζεις. Εντάξει, οκ. Okay. Για τον νικητή. Ναι. Δωροπιταγή 50 ευρώ. Ναι. FM κενό, όνομα τεπώνυμο. Ναι. Δεν χρειάζεται να στείλετε κάτι άλλο. Θα καταλάβουμε ότι είστε για την κλήρωση. Το στέλνετε στο 54222. Θα κάνουμε την κλήρωση με τον Κώστα και τον Χρήσανθο δύο λεπτάκια πριν τις 2. Ξαναλέω, δωροπιταγή 50 ευρώ. Για να επιδιορθώσετε, να πλένετε, να σιδερώσετε τα ρούχα σας. Και για να κλείσετε το κινητό σας. Λοιπόν, Quick Iron, δεν χάνετε και αυτή η προσφορά, παιδιά. Πιστέψτε με, θα σας λύσει τα χέρια. Τα χέρια. Όλοι οι ήρωες της καθημερινότητας που μας ακούτε, πιστέψτε με. Οπότε στείλτε ένα μηνυματάκι, 60 λεπτά είναι, και θα πάρετε δωροεπιταγή 50 ευρώ, 2 εβδομάδες ηρεμίας άνετα. Σας λέω, για τους ήρωες της καθημερινότητας. Γνωστός μου πήγε την περασμένη εβδομάδα και πάπλωμα για πλήσιμο, γιατί είναι η εποχή που τα σηκώνουν. Βέβαια, βέβαια. Και μπουφάν για επιδιόρθωση και ρούχα για σιδέρωμα και πλήσιμο, Κώστα και Χρύσανθε. Ναι, ναι. Και κόστησε 25 ευρώ. Δηλαδή, αν κάποιο κερδίσει την τροπιταγή, μπορεί να πάει και ρούχα και παπλώματα και να το φτιάξουν τον μπουφάν και να το φτιάξουν. Και σιδέρωμα και όλα. Και μπορεί να έχετε και υπόλοιπο, εντάξει. Και τα πάντα. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Τη στιγμή που δεν σας κρύβω ότι από χθες το βράδυ, παιδιά, είμαι προσωπικά συγκλονισμένος. Και όλοι είμαστε. Σε αίσιο τέλος για το κοριτσάκι που αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ. 6 ώρα το πρωί ξύπνησα, 5, 5.30. Το τι περνάει αυτή η οικογένεια. Από την υπερένταση. Και οι συγγενείς της μικρής Μαρκέλας, 10 χρονών, αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Εχθές υπήρξε κινητοποίηση στην Τούμπα. Πολλοί κόσμος βγήκε από τα σπίτια του και έψαχνε πολλές κινητοποιήσεις στο Facebook. Μακάρι. Από το Facebook τώρα προσπαθούμε να κάνουμε δουλειά. Θα μου πεις και αυτό καλό είναι, αλλά. Καλό ελπίζω είναι, ελπίζω καλό να είναι μια επιπολαιότητα του παιδιού, της ηλικίας και όχι κάτι άλλο. Και σε σοβαρό. Λίγη ώρα να μάθουμε ότι να διαβάσουμε ότι έτσι, ότι είναι με ένα 12χρονο φίλο της στο κάτι, και να μην είναι κάτι άλλο. Να είναι μια επιπολαιότητα του παιδιού. Και να φοβάται να γυρίσει, γιατί πολλά παιδιά ναι. Γυρίζουν έτσι. Μπράβο. Ότι, να είναι κάτι τέτοιο. Μια μέρα, ρε παιδιά, μια μέρα μετά. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Η επιπολαιότητα είναι μέχρι το βράδυ, ας πούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι και εγώ αυτό το έχω να πω, γιατί δεν είναι θέμα που μπορούμε να το αναπτύξουμε και δεν είναι και η δουλειά μας. Όσοι μπορείτε γονείς. Να πηγαίνετε και να φέρνετε τα παιδιά σας ή να συνεννοήσετε με άλλους γονείς για να το κάνετε να αλλάξει. Γενικά μιλάω. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό στην καθημερινότητα και ναι. Εγώ με τον Κώστα το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε και παιδιά. Πολύ. Και μάλιστα εγώ έχω στην ηλικία της μία, λίγο μία λίγο πιο μεγάλη, ένα λίγο πιο όλοι μικρό. Όλοι το κάνουν, παιδιά, το ρώτηκε να λέμε. Θα μου πεις τώρα η κοινωνία η δική μου εκεί στο Βαθύλακο είναι πιο κλειστή. Είναι χωριό, οκ. Ναι, δεν είναι τελείως διαφορετικό εκεί. Σε σχέση με την Τούμπα. Εγώ εκεί πήγαινα σχολείο, στην περιοχή ακριβώς που χάθηκε, στην Κλάνθους. Ναι. Και πάρα πολλοί κόσμος. Εντάξει, το νοσοκομείο είναι δίπλα, το γήπεδο είναι πιο πάνω, η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας είναι δηλαδή χώροι που μαζεύεται πολλοί κόσμος. Αυτό εννοώ. Μακάρι να είναι, ξέρεις τι, σε αυτές τις περιπτώσεις λες, να έχει φύγει μόνο του. Να έχει κρυφτεί κάπου μόνο του, να έχει κάνει κάτι μόνο του. Κοίταξε, διαβάζω στο διαδίκτυο ότι την παρέλαβε μία, γύρω στα 30 χρονών την παιδιά. Είπαν τα παιδάκια που ήταν μαζί του ότι μια κοκκινομάλα. Τη φώναξε με το όνομα κιόλας και την πήρε από το χέρι και φύγανε. Και το ένα αγοράκι είπε μάλιστα ότι τους ακολούθησα λίγο, αλλά μετά λέει φοβήθηκα. Μη με δει και τα λοιπά και έφυγα. Με αυτό που είπα προηγουμένως ότι πρέπει οι γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους και στο πάνε και στο έλα να βρούνε κάποιους άλλους γονείς για να το κάνουν. Τώρα μιλάμε για κοτσάκι, πάει Τετάρτη δημοτικό έτσι. Αν είναι 10 χρονών. Εννοείται πως δεν αφήνουν καμία μορφή για την οικογένεια, γιατί από πέμπτη πάλι βγήκαν οι γνωστοί Σεριάνοι και δικάζουν οι οικογένειες. Καλά, ναι, γενικά μιλάω όσοι μπορείτε. Καλό θα είναι να συνοδεύετε τα παιδιά σας γιατί ζούμε σε πολύ μυστήριες εποχές. Μακάρι για να το κλείσουμε τις επόμενες ώρες να ακούσουμε και να διαβάσουμε ευχάριστα νέα για τη μικρή. Όντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, και να σου πω κάτι. Καλά, σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα. Θα είχα πηδήξει τον μπαλκόνι ήδη, παιδιά. Σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα.
υπάρχει πάντα το καλύτερο σενάριο και το χειρότερο σενάριο. Ας ελπίσουμε να είναι το καλύτερο. Έχουν βρεθεί πολλά παιδιά. Ότι μια θεία της την πήρε αυτό, γιατί μαλώνει με τη μάνα της. Αυτό μόνο, αυτό μόνο σκέφτομαι. Ότι αυτό μόνο ο μπαμπάς της έστειλε τη φίλη του και την πήρε αυτός. Αυτό λέω, ναι, ότι μήπως έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα, ναι. Να είναι κάτι τέτοιο. Ένα συγγενής δηλαδή την πήρε γιατί ναι, μαλώνουνε. Μόνο αυτό. Άμα είναι αυτό, οκ. Okay. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά. Μακάρι να είναι αυτό και να μην είναι το μακάρι άλλο που όλοι σκεφτόμαστε και δεν θέλουμε καν να το πούμε. Να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Λοιπόν. Λοιπόν, έκανε και μια παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, να έχουμε τα ματάκια μας όλοι ανοιχτά. Ναι, όσοι κυκλοφορούμε οπουδήποτε. Έτσι, γιατί προφανώς, αν την έχει πάρει κάποιος, δεν θα είναι έξω από το σχολείο της και απερπατάνε. Τώρα, ας έχουμε τα ματάκια μας ανοιχτά. Έχει κυκλοφορήσει ευρέως. Εδώ είναι το καλό του Facebook και των υπολείπων, ότι βέβαια η φατσούλα του παιδιού την βλέπουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι πλέον. Και να πω κάτι. Μακάρι να βρεθεί, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τον ξέρω όλα πάλι, φυσικά, όπως συνηθίζω. Ναι. Εκεί στη γειτονιά δεν έχει κάμερες. Όλο και κάτι. Δηλαδή, προφανώς και θα πρέπει να το έχουν κάνει φίλο και φτερό. Δεν βγαίνουν και όλες οι πληροφορίες. Φυσικά και παντού έχει πλέον, Στέργιο. Ναι, παντού έχει, αλλά δεν βγαίνουν όλες οι πληροφορίες από την αστυνομία στη φόρα. Και καλά κάνουν. Εντάξει, ναι. Όχι, βλέπετε. Ναι. Να σας πω κάτι. Ας πούμε, εδώ πέρα έχουμε 4-5 περιπτώσεις που ασχολούμαστε με κάμερες στο τελευταίο διάστημα, έτσι. Η Αριανή, ας πούμε, ασχοληθήκαμε πολύ με τον Τόσκο και το ένα και το άλλο. Το Βιτριόλι, που είναι η επικαιρότητα, οι ξανθιές, οι δυο που μαλώναν για τον Τζόβενο, ο οποίος είναι συνάδελφος σε αθλητικό site. Ο άντρας για τον οποίο έγινε η το σκηνικό. Η πέτρα του σκανδάλου. Ναι, η πέτρα του σκανδάλου. Κούσιν που είσαι, 40 χρονών. Παιδιά, μέχρι την Αθήνα δεν έφτασε, χάρη μου. Λοιπόν, η πέτρα του σκανδάλου τελικά δεν ήταν ένα τέτοιο. Είδατε ότι τις πρώτες 4-5 μέρες δεν λέγανε τίποτα. Μετά τις 4-5 μέρες είπαν η κάμερα έδειξε αυτόν, η κάμερα έδειξε εκείνη, όχι αυτό, όχι εκείνο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε 1-2 μέρες, για να μην πω ώρες, θα δούμε την κοκκινομάλα αν ισχύει αυτό το πράγμα, να παίρνει το παιδάκι από το χέρι. Αυτό λέμε, οι κάμερες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε η ουσία στα... είναι να βρεθεί το παιδάκι ναι, και να πάνε όλα καλά. Να πούμε ότι πρώτη ώρα είναι μαζί μας η Ιντερβέτεν. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League, την οποία θα απολαύσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Μαζί μας, λοιπόν, η Ιντερβέτεν. Πάμε να πούμε λίγο στη θεματολογία. Να πω εγώ κάτι για τον Άρη που είναι επίκαιρο και να πας στα υπόλοιπα μετά. Κοίταξε, είπαμε και νωρίτερα την άσχημη είδηση για τον Μίσιτς, χάνει τη χρονιά. Ναι. Δηλαδή, τον έφαγε ο Χρύσανθος. Η αλήθεια είναι. Ο Ντεμισγκά. Εάν ένας παίκτης δεν έπρεπε να τραυματιστεί και να χάσει παιχνίδια, αυτός για μένα είναι ο Μίσιτς. Και άμα δεν τώρα τον ανανεώσει λόγω του τραυματισμού, υπάρχει μια χαρά να τον ανανεώσει. Δεν έπαθε ρήξη και ο πρόστιο και ο πίστιο κτλ. Έχει ένα θέμα στη βουβονική. Στη βουβονική κόστα. Που δυστυχώς χρειάζεται Arena Rapid. Επέμβαση. Έχει μία κίστη. Άμα έπαιρνε Arena Rapid, δεν θα έπαιρνε. Arena Rapid. Εντάξει, δεν γιατρεύεται. Τώρα, άμα μιλήσω, μιλήσω εγώ ο κακός, ο συνήθως ο κακός της εκπομπής, και πω ότι να ορίστε, αυτά είναι τα αποτελέσματα που βιάστηκαν να βάλουν τους παίκτες να παίξουν και θα είμαι υπερβολικός. Δεν ισχύει αυτό, Κώστα. Στη βουβονική χώρα. Παιδιά, κίστη στη βουβονική χώρα είναι από το. Από ποιο? Σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Και τι να κάνουμε, Κώστα. Κίστη, ξέρεις τι θα πει. Κώστα είναι αθλητές. Τρίβεται και δημιουργεί κίστη. Κώστα είναι αθλητές, παίρνουν εκατομμύρια. Όχι. Θα πρέπει το σώμα δεν τους έπρεπε όλο να παίξουνε. Να το τα αποτελέσματα. Ό,τι να είναι. Δεν είναι έτσι. Καλά. Ό,τι να είναι. Ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός. Να τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Τώρα θα με κάνει να πω για τον Αλέξη Τσίπρα που βγήκε χθες και είπε: η μεγαλύτερη απάτη του Μητσοτάκη είναι το μετρό. Ήμαρτον! Καλά, εντάξει. Αυτό είναι Λαθέρ τώρα. Ήμαρτον! Αυτό είναι Λαθέρ. Τι σχέση έχουμε με τον Τζίπρα? Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε, τώρα που λες? Βουβονική καλά χώρα είναι. Δεν είναι θλάση. Η βουβονική χώρα, Χρήστα, θα είναι. Η κίστη στη βουβονική χώρα μπορεί να είναι για οτιδήποτε. Από Κώστα τριβή προέρχεται. Τι τριβή? Μπορεί να λοιπόν να. Άμα τα. Εγώ λέω ότι βιάστηκαν να τους βάλουν να παίξουν. Δεν ίσχυε αυτό που λες. Δες και στη Γερμανία που έχει 76 θλάσεις. Και πριν είχε. Στο τέλος σεζόν πάντα έχει. Δεν έχει. Πώς δεν. Ο Πάοκ πρόπερσι, θυμάμαι πότε ήταν, μια χρονιά. Με το Δόνι. Που είχε 28. Με το Δόνι. Με το Ντούρο. Με το Δόνι και με το Ντούρο. Δεν είναι η διετία που φταίγαν τα πάντα. Τότε λέγανε ότι έφταιγε με σύμβριο και ότι φυσούσε. Ναι, ο Άρης γιατί δεν έχει χτυπάει. Γιατί ο Άρης είναι το αφεντικό, ρε φίλε. Μπράβο, τι μας λες τώρα, ρε. Γιατί λέει ο Άρης δεν έχει. Εδώ ο Άρης δεν χάνει. Σωστό, σωστό. Ο Άρης σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα. Γιατί? Άρα λοιπόν, για να το κλείσω σε πρώτη φάση. Ναι, πες μας, ναι. Χωρίς Μίσιτς, ο ΠΑΟΚ στα επόμενα 9 match play-off
χωρίς Μίσιτς στον ημιτελικό φυσικά του κυπέλου. Για μένα εκείνη το μεγαλύτερο πλήγμα. Και φυσικά χωρίς Μίσιτς, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στο τελικό του κυπέλου για τέταρτη συνεχόμενη. Έχω χρονιά. Σιγουρέψει εκ την κατάκτηση. Κώστα. Ναι, και εγώ αυτό τώρα θα έλεγα. Εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει και θα πάρει περισσότερο χρόνο ο Εσίτη. Το τι θα δείξει. Ο μπασκετμπολίστας που πήρατε για παίκτη 3 εκατομμύρια. Μήπως μπερδεύτηκε. Θα πρέπει ο Ελ Καντουρί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο στα χαφ. Νομίζω πλέον στο μυαλό του Φερέιρα υπάρχει και ο Πέλκας να τον βαφτίσουμε οχτάρι. Ποιον? Τον Πέλκα. Να παίξει κεντρικά ποντάροντας στην ενέργεια που βγάζει και στη διάθεσή του κτλ. Αυτές είναι οι επιλογές. Για το δικέφαλο, ωραία. Θεωρητικά και μόνο υπάρχει και ο Βέρμπλουμ, αλλά δεν νομίζω να τον βλέπει ο Αμπέλ Φερέιρα, παρότι ο Σουηδός είναι έτοιμος από πλευράς αγωνιστικής κατάστασης. Εδώ και δύο περίπου μήνες, τρεις, παίζει κανονικά στα διπλά. Κανα okay. Πιτσιρίκο δεν έχει τη θέση εκεί πέρα. Έχω τον Θεοχάρη Τσιγκάρα που, αν με ρωτάς, εγώ θα τον έβαζα και βασικό. Μάλιστα. Γιατί νομίζω ότι. Τώρα τι θέση είναι, οχταροδεκάρι είναι ο Μίσιτς, λες τον Πάο. Ναι. Οχταροδεκάρι. Παίζει πίσω από το φόρο ή μόνο ή πιο πίσω. Είναι ματίγια. Στα μάτς που έπαιξε, αν εξαιρέσουμε το μάτς κυπέλου με τον Όφη στο κεντρικό κουλέ που μοίρασε 3 ασίστ, στα υπόλοιπα 2-3 μάτς που έπαιξε σαν δεκάρι, δεν είχε το. Δεν είναι δηλαδή πίσω από τον Σβιντέρσκι ή τον Ακπομ, είναι ο πιο πίσω ακόμα. Ναι. Είναι ο ματίγια του Άρη δηλαδή, ναι. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Κομβική θέση είναι αυτή. Είναι ίσως η κομβικότερη μαζί με το εξάρι για μένα. Μαουρίσιο δεν. Όχι, δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Γενικά στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι πλέον το οχτάρι κάνει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί ο Μίσιτς είναι ένα οχτάρι το οποίο δεν προωθεί μόνο. Κόβει κιόλας. Βοηθάει πάρα πολύ τον δεύτερο. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός το πρώτο του μέλημα την Κυριακή ήταν να μπλοκάρει το Μίσιτς. Γιατί σου λέει αυτό είναι το μυαλό. Ναι. Γιατί αν περιμένει ο ΠΑΟΚ από τον Μπίσεσβα, τον Ελ Καντουρί, τον Λιμιό και όλους τους υπόλοιπους που είναι ντεφορμέ, το Μαουρίσιο, δεν έχει προκοπή. Τώρα χωρίς το Μίσιτς. Είναι μια θέμα. Πολύ δύσκολη κατάσταση και ο Αγκούστο φυσικά είναι εκτός που θα έδινε λύσεις νομίζω καλύτερα από τον Εσίτη. Θα μπορούσε να παίξει και αυτός. Από τον Εσίτη θα είναι. Αυτός απάντησε στους φίλους του ΠΑΟΚ που χάρηκαν με τον τραυματισμό του Ντόγκλας αυτό το παλτό αυτό πάλι, και ένα φίλε, καλό δρόμο. Σε όλες τις ομάδες πώς γίνεται. Παιδιά. Άμα δεν κουστάρεις ένα παίχτη, τραυματίζεται και λες καλύτερα. Το ναι, φάγατε τώρα. Ας είχαμε τον Αγκούστο, μια χαρά θα ήμασταν. Σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και στην πορεία. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πρωινή, δυσάρεστη. Για τον Άρη είναι μία μέρα που μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα και να αναδείξει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την επικοινωνία, Στέργιο. Εδώ και τρεις περίπου μήνες υπάρχει μία επένδυση ότι ο Άρης δεν θα πάρει άδεια, ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη, ότι είναι απλήρωτοι οι παίκτες, ότι έχει χρέη, ότι πνίγεται, ότι δεν μπορεί, δεν κάνει. Θυμάστε τα δημοσιεύματα από συγκεκριμένα μέσα, τα οποία έλεγαν για αυτά τα ζητήματα και υπήρχε αυτή η κινδυνολογία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σήμερα λοιπόν σε πρώτο βαθμό θα φανεί αν είχαν κάποια βάση αυτά τα θέματα, αν και επί της ουσίας δεν θα φανεί αν είχαν βάση, γιατί το μόνο θέμα που απασχολεί για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει άδεια ο Άρης δεν είναι οικονομικό. Το μόνο θέμα είναι το αν θα αποδεχθεί η Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Αυτό που έχει πει και βέβαια το ίδιο το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ και το έχει πει και η κυβέρνηση με επιστολή, ότι η μία ΠΑΕ, η παλιά, με βάση το ελληνικό δίκαιο, και δεν μπορεί η ΕΠΟ να πει ότι δεν λειτουργεί με βάση το ελληνικό δίκαιο, είναι κάτι άλλο και η νέα ΠΑΕ είναι κάτι άλλο, άρα δεν επηρεάζουν την αδειοδότησή του οι περιπτώσεις των συστών και όλων των υπολείπων ποδοσφαιριστών που έχουν επιδικαστεί τα ποσά για τη FIFA. Άλλωστε, η ποινή της FIFA δεν είναι αποκλεισμός από τα ευρωπαϊκά κύπελα, ούτε είναι αφαίρεση βαθμών ή οτιδήποτε άλλο. Η ποινή της FIFA είναι απαγόρευση μεταγραφών. Να το σημειώσουμε και αυτό. Σήμερα λοιπόν βγαίνει, όχι μόνο για τον Άρη, για όλες νομίζω τις ομάδες, από την Επιτροπή Αδειοδότησης, το αν θα πάρουν άδεια. Χθες διέρευσε από τον Παναθηναϊκό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει άδεια, έτσι. Εγώ με βάση την όποια εμπειρία μπορεί να έχω θεωρώ ότι αν ο Άρης δεν έπαιρνε άδεια, δηλαδή ήταν αρνητική η κατάσταση, θα είχε διαρρεύσει. Θα το είχαν γράψει δηλαδή, θα το είχαν πει ότι δεν παίρνει άδεια. Τέλος πάντων, επίσημα θα ξέρουμε σήμερα.
Η ΠΑΕΑΡΙΣ θεωρεί ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρει άδεια. Αυτό θεωρεί, ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα και κάποιο θέμα. Υπάρχει μια πληροφορία, μάλιστα θα είναι ο ίδιος ο Καρυπίδης σήμερα στην Επιτροπή Αδειοδότησης. Ο μεγαλομέτοχος δηλαδή της ομάδας. Θα το δούμε. Θεωρώ ότι εκεί γύρω το απογευματάκι, 5-6, νομίζω αυτές τις ώρες δεν βγαίνει η Στέργιο, από ό,τι θυμάμαι και τις προηγούμενες. Ναι. 5-6 το απόγευμα θα ξέρουμε οριστικά για το συγκεκριμένο γεγονός και για το κατά πόσο και τα play out θα έχουν διπλή σημασία. Δηλαδή, αν ο πρώτος στον play out θα μπορεί να διεκδικήσει ευρωπαϊκή θέση. Γιατί και αυτό το σενάριο γράφονταν τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, δεν τελειώνει κάτι σήμερα, αν δεν πάρει άδεια σήμερα. Καθώς θα υπάρχει το δικαίωμα της έφεσης εντός 5 ημερών, αν το θυμάμαι καλά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν πάρει σήμερα άδεια, επί 10 μέρες δεν θα λέμε τίποτα άλλο, μέχρι να βγει δηλαδή δευτεροβάθμια, θα λέμε μόνο γι' αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Άρη. Το καλό θα είναι να τελειώσει σήμερα η υπόθεση, να πάρει την αδειοδότηση για την Ευρώπη, για να προχωρήσει με τα υπόλοιπα ζητήματά του. Όταν επιστρέψουμε από τον break, θα σας πω και για τις ανανεώσεις και για τα συναφή. Θα πούμε και τι γίνεται για το match με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής. Ωραία. Στο Καραϊσκάκης. Θα μας πει και ο Στέργιος τα υπόλοιπα αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ. Στο διάλειμμα να διαβάσω ένα κομμάτι της ανακοίνωσης της σειράς 13, η οποία βγήκε πριν από. Πρέπει, ναι. Υπογράφεται από όλους τους συνδέσμους της σειράς 13. Στο πρώτο κομμάτι εκφράζεται η οργή των φίλων του Παναθηναϊκού για την κοροϊδία, όπως λένε, για το γήπεδο. Αναφέρει Γκουδίε, Λεώνας, Βοτανικό, Ελληνικό, ΟΑΚΑ, Λεωφόρος, Ανακατασκευές, Παναθηναϊκές Πολιτείες, Εμπορικά, Μακέτα, Βιντεάκια, Κορμοράνι και πάλι από την αρχή. Άσε μας ρε, θέλετε και γήπεδο. Πιο ευνοημένη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτή είναι πιο ευνοημένη. Σε κάποιο σημείο και μετά αναφέρεται ένα μήνυμα που στέλνει σε Μπακογιάννη Λαφούζο, DBG 7000, παρένθεση γράφει η ανακοίνωση ποτέ ξανά από εμάς Γιαννακόπουλος. Μπακογιάννη ρώτα τον Αλαφούζο και τον DBG 7000 που μας έχουν δει και από την καλή και από την ανάποδη, φρόντισε να μην μείνουμε σε αυτή την ανακοίνωση. Κάτι λέει για τον Αλαφούζο και γράφει DBG 7000, δεν είσαι πλέον για μας ο γιος του Παύλου. Εμείς ποτέ δεν θα βρίζαμε τον Παύλο όπως μας χρεώνει. Αντιθέτως, θα πεθαίναμε αν χρειαζόταν για αυτόν και για αυτά που έχει προσφέρει στο σύλλογο. Είσαι ένας κλόν του Instagram, λέει η θύρα 13, που άνοιξες πόλεμο με εμάς χωρίς λόγο. Η μόνη χαμένη όμως θα είσαι εσύ και οι μπράβοι σου που καμαρώνουν όταν παράνε έναν απλό ψίστη. Ψίστη. Στο σουλατζίδικο. Την επόμενη φορά που θα ξαναστείλεις μπράβο σε δικό μας άνθρωπο ή ξαναβρίζει δημόσια του Παναθηναϊκού και 13, θα ντρέπεσαι να βγει από το σπίτι σου. Δεν γιατί την επόμενη τώρα. Είναι υπόσχεση. Αυτό που κάνει την επιτυχία τελευταία είναι το Ρουφιάνο από τα αγαπημένα σου social media. Ντροπή. Και υπογράφουν την ανακοίνωση, είπαμε, όλοι οι σύνδεσμοι της θύρας 13, ο πόλεμος μένεται. Θα έχει άλλα επεισόδια. Χόντρι είναι το θέμα, παιδιά. Χόντρι είναι το θέμα. Τον ψήστη. Χόντρι είναι το θέμα. Παιδιά, πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν έψησε καλά τα σουβλάκια. Πολύ χοντρινό το θέμα. Στέργιο, τώρα είναι πλάκα. Θα το κάνω μετά την ντούμπα. Δεν απλά κριτική ενός συνδέσμου για τον πρόεδρο και τη διοίκηση, γιατί και σε άλλες ομάδες γίνονται. Ξύλο πέφτουν. Τώρα χοντρινό το θέμα πολύ είναι. Ξύλο πέφτουν. Τι ξύλο, έχει βγάλει τα πρόσωπά του στα Instagram, δεν το είδα. Κατέβασε, βέβαια. Σε κατέβασε. Ναι, έβγαλε το βίντεο χθες. Το βίντεο από την κάμερα που του δείχνει και ακούγεται που μιλάει και λέει αυτό δεν είναι ο Κούση. Αυτό είναι ο. Και ακούγονται που λέει στην κάμερα. Έχει χοντρίνει το παιχνίδι. Έχει χοντρίνει πολύ. Εντάξει, ο Ντέμις δεν τους είχε βγάλει για τα επεισόδια τους άλλους. Αυτό. Πού είναι ο Ντέμις. Θα χαριστούν στον Παναθηναϊκό καμιά 200 εκατομμύρια κόστα και όλα καλά. Τι να ανησυχείς. Και μετά θα κάνει εκπομπή. Για να και μετά θα τον πάρει. Και μετά θα κάνει εκπομπή. Όταν μιλούν η εκπομπή. Και ξέρεις τι εκπομπή. Καλησπέρα. Μουσικής. Όχι, όχι. Μοντέρνε, μοντέρνε. Όχι, 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 όχι. Το ποδόσφαιρο, όχι. Και όχι, ο Γιαννακόπουλος. Α, ο Γιαννακόπουλος, όχι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπερτομέου, εδώ στη EuroLeague Night. Τζόρντι, η προσφορά στο μπάσκετ είναι αναμφισβήτητη. Λοιπόν, αυτά στην πρώτη φάση. Θυμίζω εγώ τον διαγωνισμό για μια δωροπιταγή 50 ευρώ να πάτε ένα σκασμό ρούχα στο Quick Iron, να σας τα αφήνουν, να σας σιδερώσουν και να σας τα επιδοθώσουν να χρειάζεται. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Στο 54-2-2-2. Χρέο 52 λεπτά του ευρώ μόνο. Ναι, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Αυτό που βλέπω στα social τα δικά σας, Γιώργο Σαββίδη πάνε την ομάδα στην Ευρωλίγκα, είναι τρολάρισμα ή κανονικό στη θέση του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, εάν ο Παναθηναϊκός μπει σε μια πολιτική, αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, ότι έστω θα έχουμε τόσα έξοδα, άρα θα πάει το budget ακόμα πιο κάτω. Ναι.
Νομίζω ανοίγει ο δρόμο, Κρίσανθε, ο Πάο και ο Άρης να μονοπολίσουν και πάλι τον μπάσκετ. Έτσι. Επιτέλου η μπασκετομάνα. Και κάθε πέντη. Επιτέλου η μπασκετομάνα. Όλη η Ελλάδα να βλέπει Πάο και Άρη. Παρασκευή αφού πέσει. Παρασκευή είναι Ευρωλίγα. Ούτε σε ό,τι τσόρσκε, δηλαδή. Δεν με απασχόλησε ποτέ η Παρασκευή. Και Παρασκευή. Και τι άλλε μέρε Παρασκευή και. Έχει Τρίτη, Πέμπτη, από όλα. Αυτέ τι μέρε λοιπόν να νεκρώνει όλη η Ελλάδα για να βλέπουν τον Πάο και τον Άρη. Έτσι. Και φυσικά στα Πάο Κάρι το παλέξι πλατάκι, κόσμο μισό-μισό. Και ο Αγγελόπουλο κοιμάται. Ο Αγγελόπουλο κοιμάται. Δεν θα πάει αυτό. Τρει ομάδε. Ο Αγγελόπουλος, Ο Αγγελόπουλος Σάκ παίρνει και το γήπεδο τώρα στα Νολιώσια και μια χαρά. Και ο Ολυμπιακός παίζει. Αδικημένη. Δηλαδή θα παίζει μια ομάδα. Θα παίζουν τρεις ομάδες από την Α2. Ναι, όντως. Πάμε στο διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Μήνυμα για τον φίλο τον Χρύσανθο. Κανα ευχάριστο να πούμε. Τον Αλέξανδρο. Για τον φίλο τον Χρύσανθο, είπε. Βέβαια, εδώ και άρρωστος. Εδώ και τρεις μήνες, βέβαια, ο Χρύσανθος τσιρίζει σαν τον Άδωνη. Δεν πληρώνω. Mm. Αλλά από χθες βγάζουν ότι ξεκίνησαν συζητήσεις με τους παίχτες που χρωστάνε διαγωνισμούς. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω ότι λέω. Το διάβασες όχι στο Λαμπάου Τάρι. Μήπως εννοεί για τους τωρινούς παίχτες. Φίλε, δεν το διάβασες στο Λαμπάου Τάρι. Βγάζουν, είπε. Δεν είπε βγάζει ο Χρύσανθος. Εγώ σου είπα. Βγάζουν. Ο Άρης, άσε. Ο Χρύσανθος λοιπόν λέει για αυτά που λέει ο Χρύσανθος. Και ο Χρύσανθος χθες που είχε και ένας ακροατής χθες του είπε ότι όλη η ενέργεια πρέπει να ασκηθεί, στην πίεση πρέπει να ασκώ εγώ ως Άρης στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει την υπόσχεσή της. Γιατί δεν έκανα, εγώ δεν ζητάω να αλλάξει κάποιος νόμος. Εγώ λέω να εφαρμοστεί ο ελληνικός νόμος. Αυτός που έχουν ψηφίσει το 2015 στη Βουλή οι Έλληνες βουλευτές. Δεν λέω να αλλάξει κάτι εγώ. Δεν ζητάω αλλαγή του νόμου. Δεν είμαι Παναθηναϊκός να πηγαίνω 15 μέρες πριν την αδειοδότηση και να αλλάζει η ποινή για να μην πέσω. Ούτε υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για μένα να αλλάξει ο νόμος για μια ποινή και να μετατραπεί σε πιο ήπια. Εγώ λέω να ισχύσει ο νόμος που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Και έχουν συνταχθεί όλοι οι εχθροί του Άρη με το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA τώρα. Τη ΜΑΦΙΦΑ. Νόμος είναι το δίκαιο. Βέβαια, ΜΑΦΙΦΑ. Πώς? Νόμος είναι το δίκαιο. Ριζοσπάστης, ναι. ΜΑΦΙΦΑΡΕΣ. Έτσι. Λοιπόν. Απλά σε αυτό το κομμάτι θα πάει ο Άρης αν η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει την υπόσχεσή της. Τι θα κάνει, δεν μπορεί να μείνει διαβίου. Θα πρέπει να βρει μετά ένα τέτοιο τρόπο για να το λύσει. Περιμένουμε, θα δούμε τι θα γίνει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, μαζί μας είναι και ο Μαρμαρίδης στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Και σίγουρα κάθε ευρώ απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money στον Μαρμαρίδη. Τροφείο Ρεοκάστρου, προέκταση Νέας Εγνατίας και Τσιμισκή φυσικά. Αθήνα, Άλυμος, Χολαργός, Αττική, Κολωνάκη, Φυσιά, Περιστέρι, Ψυχικό, Ήλιον και Πειραιάς που πάει ο Χρύσανθος στο Λεκανοπέδιο κάθε τρεις και λίγο. Και φυσικά το marmaridis.gr. Κάτι πήγες να μας πεις, Χρύσανθε, πριν το διάλειμμα. Κάτι είπες, θα πεις. Τι είπες. Μετά το διάλειμμα θα σας πω, είπες. Α, το ρεπορτάζ για ανανεώσεις και τα λοιπά. Περιμένουμε. Εντάξει, 30 Ιουνίου είναι το deadline θεωρητικά για τον Άρη όσο υπάρχει το ban. Είναι φυσιολογικό σε αυτό το διάστημα οι ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, γιατί ξέρουν κιόλας ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Άρης δεν έχει άλλες επιλογές. Θα πρέπει να ανανεώσει κάποιους ποδοσφαιριστές, διαφορετικά θα μείνει με τους 15-16 που λέει και ο Στέργιος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για 2-3 παίκτες έτσι κι αλλιώς. Η επιθυμία του Ένινγκ και της ομάδας ήταν να μείνουν στην ομάδα. Μιλάω για τον Ματί, για τον Γκάμα. Υπό προϋποθέσεις τον Γκόρχουτ και τον Κουέστα. Άνοιξε λίγο αυτή η λίστα με το πρόβλημα που υπάρχει. Και είναι στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ κοντά με όλους τους ποδοσφαιριστές και το λένε και οι εκπρόσωποι των παικτών. Αλλά τώρα επειδή αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το 20ήμερο μέχρι τις 30 Ιουνίου, σου λέει ο άλλος. Θέλω και τα 30 χιλιάρικα παραπάνω που θέλω να μου τα δώσει. Λέει ο Άρης, εντάξει ρε φίλε, πέσε 30 χιλιάρικα τώρα κτλ. Όχι, εγώ θέλω και τα 30 χιλιάρικα παραπάνω. Πάρτα με bonus, όχι με bonus και με κανονικά. Άντε βάλε 15 bonus, είναι σε μια διαδικασία τέτοια κουβέντας και συζήτησης με τους ποδοσφαιριστές. Και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Σήμερα, όπως είπα, είναι το θέμα της αδειοδότησης. Ελπίζω να μην υπάρξει, να μην πάμε σε δεύτερο βαθμό, γιατί αυτομάτως σημαίνει ότι για 10 μέρες δεν θα ασχολούμαστε με τίποτα άλλο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό,
Ο Άρης θα κάνει ό,τι έκανε και με τον Όφη. Θα μπει μέσα για να παίξει ποδόσφαιρο όσο μπορεί. Καλύτερο επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό παίζει σε όλα τα παιχνίδια, και εντός έδρας και εκτός έδρας. Είναι μάτς το δεύτερο που προηγείται του σημαντικότερου με την ΑΕΚ για το κύπελο. Έτσι. Άλλο ένα θα δώσει ο Άρης την άλλη εβδομάδα με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Τετάρτη είναι για το κύπελο. 24 τώρα. Α, το άλλο. 24. Την άλλη. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι είναι ένα δεύτερο παιχνίδι στην ουσία προετοιμασίας. Ένα τρίτο παιχνίδι προετοιμασίας έχει με την ΑΕΚ. Και μετά έχει το παιχνίδι της χρονιάς μέχρι τον τελικό. Που είναι το πιο σημαντικό για τον Άρη. Νομίζω ότι μόνο ο Άρης, ίσως πλέον και ο Ολυμπιακός, να έχουν, σίγουρα νομίζω και ο Ολυμπιακός πλέον, να έχουν πλέον το μυαλό τους στο κύπελο και όχι στα play-off. Γιατί η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν και ένα μεγάλο στόχο στα play-off που διεκδικούν. Ο Ολυμπιακός και ο Άρης, ο Ολυμπιακός γιατί από ό,τι φαίνεται έχει πάρει το πρωτάθλημα, ο Άρης γιατί δεν υπάρχει κάτι να κυνηγήσει επί της ουσίας, είτε βγει τέταρτος, είτε βγει πέμπτος, είτε βγει έκτος, το ίδιο πράγμα είναι. Έχουν περισσότερο πλέον το μυαλό τους στο κύπελο και αναγκαστικά και οι προπονητές θα λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο έχοντας το μυαλό τους αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα 100% την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή το ΑΕΚ, Άρης, η ΑΕΚ θα θέλει οπωσδήποτε νίκη κτλ. Ο Άρης θα πάει με τον Κούση να παίξει. Γιατί μετά από τρεις μέρες θα είναι το παιχνίδι του κυπέλου και προφανώς δεν θέλει κανένας Μπρούνο Γκάμα και κανένας Λάρσον και κανένας Ματί για να τραυματιστεί ή να αποβληθεί ή να γίνει οτιδήποτε σε εκείνο το μάτς. Τη ΑΕΚ με τον Άρη, και προσέξτε, παίζει με την ΑΕΚ. Δηλαδή, μπορεί να πάει ο Μπακάκης και να κάνει μια προβολή στο γόνατο του. Στα πολύ παλιά χρόνια, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, έτσι θέλω να πιστεύω. Καλά, δεν είπα γόνατο να του κόψει το ποδόσφαιρο. Που να έχει συνειδητά ή υποσυνείδητα να πάει για να τραυματίσει, γιατί έτσι θέλω να πιστεύω. Εντάξει. Καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ βλέπω ότι και χωρίς να έχουν κάποια ανάγκη, πάνε τους πατάνε, τους κλωτσάνε, τους χτυπάνε. Και αυτοί δεν έχουν φόβο, ανάλογο. Έχουν, ναι, και αυτοί φυσικά. Και ο Άρης μπορεί να το κάνει. Αν βάλω μέσα τον Μπακαλιάνη να πάει να κάνει ένα. Το Μπακαλιάνη. Ένα αεροπλανικό. Ναι, μπορεί να γίνει. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει μόνο από τη μία πλευρά, μπορεί να γίνει και από την άλλη. Αυτά σε σχέση με τον Άρη. Επαναλαμβάνω ότι σημαντική ημέρα είναι αυτή. Και Αριανοί και Παοξίδες είναι πάνω από το F5. Για να βγει ο καθένας να πει τα δικά του αμέσως μετά. Τι να πει, για ποιο πράγμα. Τι. Ε. Να βγει ο ένας να την πει στον άλλον. Εντάξει. Έτσι. Για το φίλο του Κώστα που με ρωτάει αν θα προλάβει τον τελικό κυπέλλου ο Μίσιτς. Δεν θα το προλάβει σίγουρα εάν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να βερτίσει αυτόν. Η χρονιά τελείωσε. Μίσιτς από τον χρόνο. Εντάξει, και το μυαλό των περισσότερων φίλων του ΠΑΟΚ νομίζω πήγε στον ημιτελικό. Ότι θα λείπει από το μάτς αυτό ο Μίσιτς. Άρα με Μαωρίσιο και Σίτι ή Μαωρίσιο και Ελκαντουρί ή Μαωρίσιο και Πέλκα στα χαφ και με την εικόνα που δείξανε δύο ομάδες την περασμένη Κυριακή, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν ήδη. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει για δύο αποτελέσματα, εντάξει, δεν μπορώ εγώ να ξεκράψω τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό λέω συνεχώς ότι καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Εάν του δοθεί ευκαιρία αύριο στο ΆΚΑ να κερδίσει και τον Όφη το επόμενο Σάββατο, μπας και βελτιωθεί λίγο η ψυχολογία και εντός της ομάδας και το κλίμα. Τον Όφη θα τον κερδίσει. Για να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικός για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι. Έως πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν. Παρένθεση έχει σήμερα ματσάκι, παιδιά, να δούμε το βράδυ. Έχει 10 η ώρα το βράδυ Juventus Milan. Επαναληπτικός κυπέλλου Ιταλίας. Σήμερα. Σήμερα ξεκινάει το Coppa Italia. Φορευό. 1-1 το πρώτο μάτς. Juventus Milan. 10 η ώρα, φίλε. Μια χαρά. 1-1 Milan Juventus. Εντάξει, άνετα ο Ρονάλντο και τέτοιο. Άσο και over. Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε Κώστα. Δυστυχώς. Ένας κοινός φίλος. Δυστυχώς. Και από τα παιδιά που πραγματικά πρόσφεραν στο μπάσκετ πάρα πολλά. Και στον Άρη ειδικότερα. Ο Βασίλης Βουρτζούμης. Για πόσα ήταν, 20 χρόνια ναι. Στην ομάδα. Υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις και της ΚΑΕ και της ΠΑΕ και του Εραστέχνη για τον Βασίλη Βουρτζούμη, τον οποίο είναι από τα λίγα στελέχη του Άρη
γενικότερα σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Που δεν γνώρισα μέσω του Άρη. Καθώς έμενε στο Βαθύλακο. Έτσι. Όπου συνεχίζει και μένει και η οικογένειά του, και η σύζυγός του και τα παιδιά του. Που μάλιστα ο ένας έχει πάρει τα βήματα του θείου, έτσι. Που έχει κάνει την καριέρα τη σημαντικότατη και με ευρωπαϊκά τρόπαια και με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Και στο Μαρούσι είχε πάει ο Βαγγέλης. Και στο Μαρούσι. Είναι δύσκολες ημέρες αυτές όταν έχουν φύγει τόσο νέοι άνθρωποι, 52 μόλις ετών ο Βασίλης από αυτή την καταραμένη αρρώστια. Να είναι δυνατοί και γεροί οι άνθρωποι του να τον θυμούνται, να τον τιμούν όπως το κάνουν μέχρι στιγμής. Και φυσικά τον θυμούνται και τον τιμούν και οι φίλοι του Άρη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα, αθόρυβος, άνθρωπος ο οποίος δεν τα είχε, παρόλο που σε θέση manager σε ομάδα δεν είχε σχεδόν καμία σχέση με τα media. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό για μένα και ενδεικτικό του χαρακτήρα του. Δεν προσπάθησε ποτέ να εκμεταλλευτεί ακόμα και την παρουσία μας στην κοινή εκεί. Και από ό,τι ξέρω δεν το έκανε γενικά στο χώρο. Είχε καλή σχέση, μιλούσε με όλους, αλλά δεν ήταν λεζαντιάρης και σαλιάρης. Αυτό ακριβώς. Όποτε τον έπαιρνε, σου έλεγε. Τι ήθελες να το ρωτήσεις. Τραυματίστηκε ο τάδε. Στα πλαίσια της ομάδας. Τι συμβαίνει, πότε φεύγει η Βασίλη η ομάδα, τι ώρα, εκεί. Κρατάει το ρόλο του και να έχει τη γραμμή. Το σημαντικότερο βέβαια δεν είναι τι έκανε στον Άρη, το σημαντικότερο είναι τι άνθρωπος ήταν. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έφυγε τόσο άδοξα και τόσο πρόωρα από τη ζωή. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να προσέχει από ψηλά την οικογένειά του. Και αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι κάθε φορά σε αυτή την ημερομηνία τη δύσκολη να τον τιμούμε και να μην τον ξεχνάμε. Επιστρέφοντας λίγο στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ, δεν είναι πει πριν μέρες ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, έτσι επιγραμματικά ο Πούγκουρας έχει βγει νοκάουτ και ο Κουρμπέλης απ' την άλλη είναι έτοιμος να πάρει κανονικά θέση, φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Έτσι λοιπόν ο αρχηγός Παναθηναϊκού θα είναι λογικά στην ενδεκάδα αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο, θυμίζω 9.30 ώρα η σέντρα, και φαίνεται να διεκδικούν θέση και ο Μπουζούκης στην ενδεκάδα και ο Νάγκη. Σήμερα ο Δόνης θα ανακοινώσει την αποστολή, όπως θα κάνει και ο ΠΑΟΚ σε λίγη ώρα από τώρα, με την αποστολή να αναχωρεί για την Αθήνα, χωρίς φυσικά το Μίσης, χωρίς τον Αγκούστο, χωρίς τον Κρέσπο, χωρίς τον Ζαμπά. Ο Ζαμπά τι έχει? Ο Ζαμπά... Καλά είναι, εσύ. 7 μήνες, ρε φίλε. Τι, έπαθε ρήξη χιαστών, τι. Είναι λίγο περίεργη η ιστορία του. Δεν το λέω τώρα για να σε πικάρω. Γενικά πράγματα. Είναι λίγο περίεργη η ιστορία του. Γενικά φέτος το ιατρικό team του ΠΑΟΚ έχει πέσει έξω 100% σε ό,τι αφορά το διάστημα που εκτιμά ότι θα λείψει ένας ποδοσφαιριστής. Το έχουμε δει και με τον Κρέσπο. Ναι, τι πρόβλημα έχει ο Ζαμπά? Τι πρόβλημα έχει για να μείνει 7 μήνες ένας παίκτης? Παρουσίασε επιπλοκές ο τραυματισμός του. Σε ποιο σημείο? Στη Γάμπα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Στη Γάμπα, ρε. Στη Γάμπα 7 μήνες. Άμα είχε θλάσει και έπαθε ξανά θλάσει. Στη Γάμπα. Πω. Δεν νομίζω, Στέργιο. Καλά. Δεν νομίζω. Καλή διασκέδαση. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω να ξέρω. Στέργιο, καλή. Όχι τέτοιο. Καλή επιτυχία. Δες. Ναι. Αυτό. Ναι, ναι. Καλή επιτυχία, Στέργιο. Λοιπόν. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Τη θύρα 13 με τον Γιάννα Κομπλό. Καλά. Αυτό τώρα εντάξει. Ήδη γίνεται χαμός. Για τον Αλαφούζο τι είπε, λέει, εδώ λέει. Βρίζει και τον Αλαφούζο. Δεν μας τα είπες αυτά, Στέργιο. Λένε. Επειδή είναι κολλητός σας. Λένε οι κατάρες για σένα έχουν τελειώσει πλέον. Για τον Αλαφούζο. Ναι, κανόνες την πορεία σου και τα λοιπά. Άρα υπέρ του είναι από αυτό. Από κάτω στα σχόλια όμως όλα τα site τους κράζουνε. Περίμενα εδώ. Άρα δεν το βρίζουν. Ότι σας βάζει ο Αλαφούζος και τέτοια. Άρα είναι υπέρ του Αλαφούζου. Αφού λένε οι κατάρες για σένα έχουν εξαντληθεί στην ανακοίνωση. Μπακογιάννη, δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρουμε. Φρόντισε να μείνουμε μόνο σε αυτή την ανακοίνωση. Μιλάμε. Σκιάχτηκε τώρα και ο Μπακογιάννης. Μιλάει και ο Παναθηναϊκός για αδικία. Α, λέει και για τον ΠΑΟΚ μέσα. Πού, Στέργιο. Πού. ΠΑΟΚ λέει. Πού το λέει, δεν το βλέπω. Το λέει. Το βγάλανε, Κώστα. Όχι, το λέει.
Μεταξύ άλλων. Οι αγαπημένοι μας της Τρίτης Εθνικής. Περίμενε. Μεταξύ άλλων. Δεν τα έχουν στα τέτοια. Α, μπράβο. Πρέπει να τα ανοίξει όλοι. Συγγνώμη, στα αγγλικά είναι. Ουφ. Announcement of Gate 13. We do not intend to analyze τι analysis. Ζούμε, ρε, παιδιά. On what? Θα με κάνει τώρα να ψάχνω πάλι. Περίμενε, να το. Λοιπόν, η ομάδα του Δημοσίου πρώτη και καλύτερη με γήπεδο. Λιώμενο, επιχορηγούμενο στον Σαν Ολυμπιακό Έργο Αθήνα 2004 και τα χρέη στο χιόνι. Τον Ολυμπιακό. Το καμάρι τη Εθνική, ναι. Αυτή με γήπεδο. Α, την ΑΕΚ εννοεί. Ναι, ναι. Και αυτή πάνε με γήπεδο, για τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι για την ΑΕΚ, αυτό που λες. Και αυτή με γήπεδο, περιφέρεια έβαλε χοντρά το χέρι στην τσέπη. Ο Μπάοκ τώρα τα ίδια. Στέριο. Είναι η άποψη τη θύρα 13. Ναι, πολύ χαλαρό του έχουμε για τον Μπάοκ. Ο Μπάοκ τώρα τα ίδια γιατί του γίνεται τέτοιο γήπεδο. Και το διαφημίζει ο Περιφερειάρχης. Αφού λέει ότι είναι στο, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι. Έτσι και για τον Καφτατζόγλου, έτσι λέγατε. Τι λέγατε. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα δώσει τα λεφτά. Και τώρα κολλάει γιατί δεν παίρνει πίσω τα λεφτά που θα δώσει. Άμα είναι να τα δώσω και εγώ και μετά τα πάρω πίσω, δεν τα δίνω. Σωστά και αυτό. Επειδή τα δίνω προκατά. Δεν θέλει να τα πάρει πίσω τα λεφτά. Θέλει να συμψηφιστούν με το ενίκιο. Γιατί χρήσανε, κοίταξε. Χρήσανε, σου λέει θα κάνω έργα, θα πληρώνω και ενίκιο. Ρε Χρήσανε, έχει δίκιο. Δεν να τη λέγω, καλά κάνει. Λοιπόν, αλλά μην μα λέτε ότι δεν θέλει να τα πάρει πίσω. Αν νοικιάσει εσύ ένα σπίτι, ναι. Θε να επιστρέψει κάποια στιγμή στο κέντρο γιατί σου λείπει. Ναι. Θε να πα στην Παπαναστασίου. Ναι. Στη λεωφόρο νίκη. Στην Παπαναστασίου έχω σπίτι, νοικιάζω. Το λεωφόρο νίκη. Πε μου για το σπίτι που νοικιάζω. Ωραία. Δεν θα αλλάξει, Χρήσανε, στο σπίτι που νοικιάζει τι πόρτε, τα κουφώματα, τα πατώματα, το μπάνιο και το ενίκιο θα παραμείνει το ίδιο. Θα πείστε τον ιδιοκτήτη, την ιδιοκτήτρια. Αδερφέ, εγώ θα αλλάξω τα πατώματα και τα κουφώματα, αλλά το ενίκιο που είναι 500 ευρώ, τα παίρνεις για 8 μήνες, ναι. Τα παίρνεις 200. Ναι. Και όταν θα πατήσουμε... Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ναι. Είναι ιδιωτικός τομέας. Εδώ μιλάμε για κρατικό γήπεδο. Που δεν γίνεται τόσο εύκολο. Που δεν γίνεται αυτό που λες. Να γίνει. Αν θέλεις να το είναι κάνεις. Δημόσιο. Αν θες να το κάνεις, είσαι τόσο μεγαλοπαράγοντας και τα λοιπά, δεν θα το κάνεις. Κάντο. Δεν θα υπάρξει με τα ενίκια ή τίποτα άλλο. Άκου λίγο. Εγώ δεν το θεωρώ άδικο αυτό που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό που λες. Το Καθατζόγλου έχει πει διπλάσιο ενίκιο από ό,τι δίνει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Άλλο είναι αυτό που λες. Πανταλού, ρε Στέλιο. Περίμενε λίγο. Πανταλού. Άκου λίγο. Πανταλού. Άκου λίγο. Πάντε στο Χαριλάου. Δεν έχω θέμα με αυτό. Να το κάνετε και να τα πάρει πίσω. Μη λέτε όμως ότι θα γίνει με δικά του λεφτά. Γιατί αν τα πάρει πίσω τα ενίκια και συμψηφιστούν, στην ουσία θα τα έχει κάνει το δημόσιο. Απλά είναι η επικοινωνία που λέμε. Το παρουσιάζεται ότι το κάνει με δικά του λεφτά. Ενώ στην ουσία θα τα πάρει πίσω τα χρήματα. Έστω μέσω των ενοικίων. Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Αν ο Άρης λοιπόν πάρει το παλέ και τώρα. Τι σέρνουνε έτσι, ρε. Ναι, αν ο Άρης πάρει το παλέ και φτιάξει πέντε πράγματα πίσω και του τα δώσει πίσω το δημόσιο τα λεφτά, τι θα πεις. Τα λεφτά τα βάλε ο Άρης. Θα πεις τα λεφτά τα δώσει το δημόσιο. Αυτό λέω. Και είναι πολύ σημαντικό να μην θελήσει το Καφτατζόγλου ή δεν ξέρω ποιο άλλο να κάνουν την μπάζα τη ζωή του. Επειδή υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης. Καλά, δεν είναι. Ξαναλέω, εάν δίνει ένα ευρώ. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ για το ΆΚΑ για να το νοικιάζουν, θα δώσει και ο ΠΑΟΚ ένα ευρώ και όχι πέντε. Δεν είπε το ίδιο. Όμως, όταν σου χτίσαν το γήπεδο, εσένα όμω και εγώ έμεινα έτσι, μου έλεγε ότι εγώ πήγαινα στα μπουζούκια. Δεν έλεγε αν χτίσανε Μαρινέλα. Γήπεδο. Στο ζή, χωρί. Δεν έλεγε. Με το κασκόλ. Όταν σου πλήρωναν το ρεύμα, δεν έλεγε να πλήρωναν το ρεύμα και σε μένα. Έτσι, έχει δίκιο. Εντάξει. Δηλαδή, όποτε υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση για τον ΠΑΟΚ, είναι ο μεγάλο ΠΑΟΚ ο λαό του κτλ. Και όποτε ευνοούνται οι άλλοι. Να υπάρχει ισονομία. Δεν είναι έτσι ισονομία, Αριστερίο. Όχι, το φοβερό επιχείρημα είναι ότι να είσαι στα μάγκε κι εσεί. Πηγαίνετε στα μπουζούκια. Ναι, ο Ζιχ. Να είσαι στα μάγκε κι εσεί. Ο Ζιχ μια γούνα έχει πάρει, μια γουνάρα. Ο Ζιχ. Ενώ οι άλλε ομάδε δεν του στέλνανε του εκάστοτε Ζιχ στα μπουζούκια. Μόνο ο Άρης πήγαινε. Ναι, όντως... Εδώ μέχρι εμεί του δίναμε ρολόγια και χάσαμε με τα βλάκε. Λύθη! Δίναμε ρολόγια και χάσαμε. Να! Σε το βουτσάρε. Ξέρεις τι ρολόγια ήταν. Από αυτά. Εγώ τα αγόρασα με τα χεράκια μου. Με τα χεράκια μου. Πού, από το παζάρι. Ρόλεξ από το Βιλτηρίδη. Ναι, ναι, καλά. Ρόλεξάρε από το Βιλτηρίδη. Και δεν κράτησε ένα ρεμπούφο. Και χάσαμε. Βούρλα, τούβλα. Άσχετη. Πάμε στο break. Πριν πει κι άλλα. Τι μου είναι. Έχει περάσει 20 ετία. Διαγράφηκε το αδίκημα. 54-222 για την τροπιταγή 50 ευρώ από τα Quick Iron να έρθουν να πάρουν τα ρούχα σας, να τα πλύνουν, να σιδερώσουν και να σας τα επιστρέψουν. Πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε. Βούρλα. Περίμενε γιατί τα χάσα τώρα. Καλά, πρώτη φορά τα ακούς αυτά. Όλες οι ομάδες τα ευρωπαϊκά. Δεν ήξερα ότι πήρες Rolex και χάσατε. Και χάσαμε, μα. Και μάλιστα με πανηγυρικά κιόλας.
Λοιπόν. Δεν του έπαιρνε ένα αρένα rapid. Όλες, ένα αρένα rapid, όντω. Συμπλήρωμα διατροφή για πρωταθλητέ. Για πρωταθλητέ. Έτσι. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστε επιδόσει, δυνατέ εμπειρίε στο σεξ. Ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνουν ενέργεια και ευεξία. Παιδιά, πλάκα-πλάκα, όπως μου είχε πει ένας φίλος μου, όχι ότι έχω δοκιμάσει ναι. εγώ, για ένα φίλο μου. Θα δοκιμάσει τώρα που θα μας στείλουν. Για εδώ. Ένα φίλο μου, ναι. Αν μας στείλουν, θέλω 7 πακέτα. Ωραία. Γιατί έχουμε και άδεια την παράλληλη εβδομάδα. Ξέρετε να ξέρει. Από πού. Ναι. Λοιπόν, πέρα από το μπίγκι μπόγκο πόκο πίκι, ναι. είναι και όντως σου δίνει ενέργεια και ευεξία. Και... Ωραία. Δηλαδή σε. Καταλάβαμε. Σε μπουστάρι, σε μπουστάρι. Σε κάνει. Σε μπουστάρι. Μπούστ, ναι. σου δίνει όθηση. Α. Σε μπουστάρι γενικά. Λοιπόν, είναι γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα το πω για τρίτη μέρα. Πες το, πες το. Θα το πω και για τρίτη μέρα. Μην μπαίνετε, δεν θα ντρέπεστε στο κάτω. Φαρμακείο. Το δεν θα ντρέπεστε. Το κεφάλι ψηλά. Δεν θα λέτε θέλω μια ασπιρίνη, ένα ντεπών. Να δείχω λίγο ένα σιρόπι μήπως δώστε μου και ένα rapid. Στα ίσα και μπαλκαρίσια θα το ζητάτε. Με. Και τα κορίτσια θα χαμογελάσουν και όλα σπονηρά. Έτσι. Θα χαμογελάσουν. Γιατί όλος κολλάς. Ναι. Αυτά. Και μετά μπορείτε να ρίξετε και μια ατάκα. Ατάκα. Παιδιά εδώ όλη την ώρα οθοστασία κουράζεστε λίγο μετά καμιά βόλτα, κανένα ποτό. Πάλι εγώ σας τα λέω. Λοιπόν, το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Αρένα rapid. Σε εξέλιξη το ραντεβού Αγγελόπουλου Πολιτείας για το γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια. Αθόρυβα η μπασκετική ΑΕΚ, μια χαρά την κάνει δουλειά της και εκεί. Μακριά από τα φωτάκια που εντάσσεις και οτιδήποτε άλλο. Στη ζούλα είναι η ΑΕΚ σε όλα, έτσι πρέπει φίλε. Πλακωνόμαστε εμείς μεταξύ μας. Αυτό που λέει ο φίλος ο Κώστας που σκέφτεται για το παιχνίδι του Σαββάτου να ποντάρει στο διπλό ένα ποσό που νομίζω ότι θα κλαίει μαύρο δάκρυ αν τα χάσει. Καλύτερα να μην το κάνει. Ποιο, τι ποσό? Τριψήφιο. Όχι, τι όχι. Είναι φαβορί ο Άρης, φίλε. Ή έχει ενδιαφέρον ο Άρης και είναι αδιάφορο Ολυμπιακό. Για το Άκα σου λέω. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τι είπα. Του Άρη είπες. Του Άρη είπα, συγγνώμη. Ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο φαβορί. Λέω να μην το κάνει γιατί αν τα χάσει θα κλαίει. Εντάξει. Βάλε και ένα δεκάρικο. Χαβαλές να γίνει. Ανάλογα τι λεφτά έχει, φίλε. Άμα έχει στην τράπεζα καμιά 200.000 ευρώ, α βάλει και 200. Δεν νομίζω να έχει στην τράπεζα. Νομίζω ότι θα κλαίει δύο μέρες αν χάσει τα λεφτά αυτά. Εντάξει. Φίλε Κώστα. Εναντίον μας. Μην ανοίγεστε πολύ. Προσωπική δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τη διαβάσατε. Τι λες. Έχουμε το γραφείο τύπου του εδώ να τα πει. Το στέριο. Παναθηναϊκέ μου, αντίο και καλή τύχη. Φεύγει και από τον Ερεστέχνη. Τελειώσαμε. Συγκινηθήκαμε. Σε όλες τις μάχες που έχω δώσει στη ζωή μου έχω νικήσει χωρίς να υπολογίζω τις απώλειές μου. Όταν όμως ορισμένοι υπάνθρωποι βάζουν σε κίνδυνο ό,τι πιο ιερό έχεις στην οικογένειά σου, αισθάνεσαι την υποχρέωση να σταματήσεις. Και όλα αυτά με τα στραβά μάτια της πολιτείας, αν όχι με τις ευλογίες της. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι ο μόνος νόμος που ισχύει είναι αυτός της ζούγκλας. Το είδαμε που πήγε στο σουβλατζίδικο. Δυστυχώς το κράτος τιμωρεί μόνο τον κουλουρά που δεν έκοψε απόδειξη. Σιγάρεση. Κράτος κατά περίσταση και αναλόγως. Μετά τα αποκτηστικά δεν έχω λόγο. Ούτε με ενδιαφέρει να περιμένω κανένα και τίποτα. Οι μάσκες έπεσαν. Στο θέμα βοτανικό, στα συμφέροντα Δήμου Πολιτείας Αλαφού ζουν απόλυτα θυλαμισμένα. Όλα είναι ζυγισμένα και μιλημένα. Η λεωφόρος θα ξεπουληθεί για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο βοτανικό. Όλοι κατάλαβαν πια τι παίζεται. Όλοι κατάλαβαν το γιατί δεν θέλουν τον Γιαννακόπουλο με ΠΑΕΚ, ΑΕΡΑ, Εστέχνη και Παναθηναϊκή Πολιτεία. Διότι πολύ απλά δεν μπορούν να τον χαλιναγωγήσουν. Παναθηναϊκή μου αντίο και καλή τύχη. Ωραία. Σοκ. Μην ξανεφανιστεί σε 15 μέρες και πει άλλαξε άποψη. Όχι, όχι, δεν. Ωραία, ευχαριστούμε. Γεια σας. Άντε. Είναι καλό. Τελειωμένο. Άντε, φύγε τώρα και εγώ, τα... εγώ δεν ξέρω... φύγε και από όλα τα media που έχεις μπει τώρα. Εγώ δεν ξέρω πώς τα αθλητικά. Εγώ δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε του χρόνου σαν άνθρωποι που μας αρέσει το μπάσκετ. Ναι. Χωρίς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ούτε στην Ευρωλίγκα ούτε στην Α1. Δεν ξέρω πώς θα την παλέψουμε. Με Άρης ΠΑΟΚ. Ήρθε λοιπόν η ώρα να επιστρέψει το μπάσκετ στην πόλη έτσι, που το γέννησε. Έτσι, έτσι. Μπράβο, Σούκι. Παλέ, παλατάκι, παλατάκι. Μισό κόσμο. Καλησπέρα. Σκηνή στη μέση. Άκου λίγο του χρόνου. Θα είμαστε τέτοιες μέρες του Ιούνιου και θα λέμε πάμε τώρα στον Κώστα Κούση για την περιγραφή του πέμπτου τελικού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει κατέβει με τους. Ναι, ρε φίλε, ναι. Με τους Μποχορίδη. Όχι, εγώ θέλω τους καλύτερους. Κασελάκη. Με τους Φλιώνη. Φλιώνη. Με τους Φλιώνη. Φλιώνη έχει συμβόλαιο. Φλιώνη, Μωραΐτη, Γιαννόπουλο, Καβαδά, Ζάρα. Φλιώνη έχει συμβόλαιο. Μαργαρίτη έπαιρνε. Κώστα, ο Φλιώνη έχει συμβόλαιο. Νομίζεις, ο Φλιώνη είναι ελεύθερο. Εντάξει, σε εμπιστεύομαι. Ο Φλιώναρος είναι ελεύθερος, αλλά θα μείνει στον Άρη. Ωραία. Για να ησυχάσετε, για να μην αγχώνεστε.
Νομίζω ότι, νομίζω ότι αυτό είναι το άγχος που έχω, είναι αυτό το πολύ μεγάλο. Δεν έχει ένα παίκτη. Δεν ήξερα καν. Δεν έχει ένα παίκτη. Δεν ήξερα καν είναι ελεύθερος ή ανήκει στον Άρη. Ο Φλιώναρος είναι ελεύθερος, αλλά θα μείνει στον Άρη. Ωραία. Έτσι πρέπει. Έχει του Σλαυτσάκη. Ωραία, ένας. Και των Νεαρών. Νομίζω. Σίδηρο Ηλία, τέτοια. Σε σχίζω αυτή τη στιγμή. Δύο έχουμε. Τι, ποιον? Καράς Ιατρίδης. Τον Ιατρίδη και τον Καρά. Ο Τανούλης. Ποιος? Ο Τανούλης, ο ψηλός. Με τον Τανούλη φαγώθηκε. Θα τον πάρω πίσω. Έπαιξε, φίλε. Είναι μικρότερος από 18 και δεν έχει ακόμη συμβόλαιο. Όταν γίνει 18 θα πρέπει να κάνει συμβόλαιο. FM και ένα όνομα τεπώνυμο. Ναι, αλήθεια. Για την δωροπιταγή των 50 ευρώ από τα Quick Iron στο 54-222. Σας αποκάλυψα, έτσι. 2-2. Είναι ενδιαφέρον, είναι για συνέντευξη η οικογένεια. Ο ένας παίζει στον Bauk Basket και ο άλλος παίζει στον Άρη Ποδόσφαιρο. Εντάξει. Σε πολλούς γίνονται. Και ορισμένων οι κόρες πηγαίνουν στον Bauk Στίβο. Τι να κάνουμε. Κώστα. Ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Μόνο αυτό έχω να πω. Τα παιδιά, είπαμε, είναι ελεύθερα να κάνουν και, άλλο, και να επιλέγουν ό,τι θέλουν. Και κάποιον άλλον παίζουν στον Ηρακλή Γέφυρας. Και κάποιον άλλον παίζουν. Α, μπράβο. Με το ρόπαλο. Γέφυρας όμως. Με το γέφυρας. Ρόπαλο στο στήθος. Δεν έχουν ρόπαλο. Δεν έχουν, δεν έχει... Έχουν το κεφάλι. Δεν έχουν, όχι. Το κάτι... κεφάλι με την δεν... Λεοντή έχουν. Όχι, όχι. Δεν έχουν τέτοιο Ηρακλή. Δεν είναι τέτοιο. Τώρα θα με κάνει το ψάξω. Ψάξτο. Είναι ένα κολλητό εκεί πέρα. Όλοι κάθε φορά μου λέει. Όλοι κολλητοί μου στη γέφυρα. Ποιον έχει στη γέφυρα? Ηρακλάκι φανατικό. Το Γιάννη. Το Γιάννη. Το Γιάννη. Το Γιάννη που έχει τα πέλετ. Μπράβο, ναι. Ευχαριστώ. Γιάννη, χαιρετισμό. Κάθε φορά μου λέει. Τι έγινε, πού είναι ο Κούσης? Φιλαράκι μου, πού να είναι στη γέφυρα, θα τη λέω. Έτσι. Λοιπόν. Όλος ο κάμπος είναι με Κούση. Δεν έχει ένα ήττα, νομίζω έχει το σήμα. Το βόλεμπολο. Τώρα βλέπει το θηρεό του τμήματος βόλεμπολο. Τέλος πάντων. Πάμε στην ειδησιογραφία. Ναι, να πάμε. Πάμε στην ειδησιογραφία. Όπου είπαμε βεβαίως για ΠΑΟΚ και Άρη, αυτές τις αποξηραμένες ομάδες που κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Στον Ηρακλή, λοιπόν. Στο ποσφαιρικό Ηρακλή. Δεν υπάρχει, εμείς δεν τα χωρίζουμε. Πότε ξεκαθαρίζει, αύριο? Τα τμήματα. Αύριο θα ξεκαθαρίζει. Αυτό αύριο... που είναι όρθιο έχει. Αύριο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι ο θηρεός, είπαμε. Είναι το μοντέρνο. Αυτό έχει. Άλλο είχανε. Αυτό έχει. Ο ερασιτέχνης Ηρακλής Γέφυρας, μπας και σχολευτούμε. Δεν είναι ερασιτέχνης. Μπας και μας χρειαστεί κι αυτός. Στη γέφυρα. Στη γέφυρα δεν είναι. Υπάρχει μακεδονικός γέφυρας. Υπάρχει ο Ηρακλής στο βόλεϊ των γυναικών και υπάρχει και η γέφυρα, η ομάδα του μπάσκετ. Πώς τη λένε? Η γέφυρα. Κάπα σίγμα γέφυρας. Αυτή. Τα φιλαράκια μου. Έτσι. Λοιπόν, και ο ψηλός, ο Ντόρτμουντ. Ο Αριάνος, ο φανατικός. Ο Νούλης, ο Νούλης. Πες μας. Είπαμε από εβδομάδα, όντως, τώρα πέρα από το χιούμορ, από εβδομάδα είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη που περιμένουμε. Η εξέλιξη που αναμένουμε. Για το γάμα σίγμα. Το είπα και χθες για το γάμα σίγμα. Βγάλε το κύριο Θεό. Για το ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα το Θεό θα βγάζουμε. Δεν τον έχουμε βγάλει ποτέ. Τον έχουμε βγάλει. Πού? Στο προηγούμενο ραδιόφωνο που βγάλαμε. Όχι, τον έχουμε βγάλει εδώ στην εκπομπή. Εμείς εδώ. Θα τον ξαναβγάλουμε. Πότε τον βγάλαμε? Θα τον ξαναβγάλουμε όταν έχει να πει κάτι τώρα. Αφού έχει να ότι... πει πολλά. Ρωτάει ο κόσμος του Ηρακλή, Κώστα. Είναι ανησυχεί. Καλό. Είναι ρωτάει καλό, και ανησυχεί. Είναι καλό να τον βγάζουμε όταν έχει να πει κάτι. Όταν κάνουν ενέργειες και πηγαίνουν έρχονται στις Αθήνες και τα λοιπά με τους υπουργούς και αυτά που δεν τα λέμε, δεν χρειάζεται να. Ας τελειώσουν. Πρώτα σέρουν αποτέλεσμα και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος περιμένει. Και βλέπει ότι περνάει ο καιρός όντως, οπότε δεν χρειάζεται και εμείς να τον φτιάχνουμε με σενάρια και με προσδοκίες. Μάλιστα. Δεν σκάνε με τις μάσκες. Πώς μπορούμε τώρα και μιλάμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια με τη μάσκα. Εγώ δεν μπορώ. Όντως δυσκολεύομαι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Όταν βάζω και στη μύτη. Κάτω από τη μύτη, μόνο στο στόμα κάτι κάνω. Πάω στο σούπερ μάρκετ, τη βάζω στη μύτη και τα κορίτσια με κοροϊδεύουν. Μπαμπά, δεν τη φοράνε έτσι τη μάσκα. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ να. Πρέπει να τη φοράς, αλλά δεν. Εντάξει. Πρέπει να τη φοράς. Μέσα στο λεωφορείο πρέπει να τη φοράς. Σε συνοστισμό πρέπει να τη φοράς. Στο σούπερ μάρκετ πρέπει να τη φοράς. Όπου μπορείς να τη φοράς. Φόρα την. Είναι καλό. Όπως επίσης όπου μπορούμε να τηρούμε και τις αποστάσεις, παιδιά, γιατί έχουμε ξεφύγει, Στέργιο. Και ετοιμαστείτε. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι πέρασε ο κορονοϊός. Ναι. Νομίζουμε ότι πέρασε ο κορονοϊός. Δεν πέρασε ο κορονοϊός. Ναι. Και σε λίγο θα δείτε. Ελπίζω να μην δούμε. Δεν θα δούμε, τα χειρότερα. Δεν θα δούμε, λες. Τα προσπέρα προσέχουμε. Το κλιμάκιο της κυβέρνησης είναι ήδη στην Ξάνθη. Εκεί έγινε τοπικό lockdown. Ναι, 15 άτομα στον Εχίνο. Εντάξει, εκεί που ήταν και μέσα και επί κορονοϊού είχαν εκεί πέρα. Παιδιά, δεν είναι τα πράγματα χαβαλέ. Και τώρα που θα έρθουν και οι τουρίστες απ' έξω, 2% έκπτωση εφάπαξ εξόφληση φόρων. Δηλαδή, εγώ που χρωστάω 700 ευρώ, 2714, θα πληρώσω 6,86.
Τρία πακέτα τσιγάρα. Τρία πακέτα τσιγάρα. Ο άλλος όμως Κώστα που χρωστάει 70.000 ευρώ. Θα γλιτώσει 1.400. Άσε μας εξαφέ. Ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Συσσωρευμένες οφειλές κορονοϊού 12 δόσεις άτοκα, 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο. Ωραίο είναι αυτό. Επίσης να πούμε για τον Ηρακλή, για τον μπάσκετ, επειδή πολλοί φίλοι ρωτάνε. Πριν πεις για τον Ηρακλή, να πω εγώ. Πριν πεις να πω γιατί. Για να τα ακούσουν και οι φίλοι μας να τα πούνε μετά στις εκπομπές τους. Για να, και να τα γράψουν στα site τους. Μπράβο, για να έχουν αγωνία. Πρώτα θα πω τους χορηγούς. Ναι, για να έχουν αγωνία όλα τα Ηρακλάκια και μετά να το πεις. Γιατί μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι υποτοπία Ινοπία Θράκης. Και έχει δύο εξαιρετικές επιλογές για να δοκιμάσετε, ανάλογα το τι πίνετε. Αν πίνετε ούζο, το θρακιώτικο ούζο 7, μαλακό, γλυκό. Ωραίο. Το ούζο με απαλό άρωμα, παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Αν πίνετε τσίπουρο, όπως εγώ δηλαδή, θρακιώτικο εωθηνών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης, είναι σημαντικό αυτό για όσους ξέρουν, από τρεις ποικιλίες σταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου, της Μαρόνιας, με ή χωρίς γλυκάνισο. Εγώ είμαι του χωρίς γλυκάνισο. Άλλοι προτιμούν με γλυκάνισο. Σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά. Δοκιμάστε τα, ζητήστε τα, αναζητήστε τα στα σούπερ μάρκετ ή στις κάβες. Μαζί μας είναι και τα Φορόλ με τον φοβερό και μεγάλο τους διαγωνισμό, με 50 μεγάλους τυχερούς, 50 μεγάλα δώρα, με μεγαλύτερο όλων βέβαια το Peugeot 208. forallstores.gr. Πολύ απλή διαδικασία. Θα πάτε να κάνετε ό,τι κάνετε πάντα. Θα πάτε να πάρετε τον καφέ σας. Μπαρονές Αράμπικα 100% φοβερό ρόφημα. Ο κορυφαίος καφές της πόλης. Παγωτάκι να πάρετε τώρα που ανοίγει ο καιρός. Energy drink που το συνδυάζει ο Κώστας με τις άλλες του δραστηριότητες. Energy coffee, αναψυκτικά, τα πάντα όλα στα Forall. Και ο Mr. Gold βέβαια. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Από τη μία το μεσημέρι, εδώ και λίγη ώρα ανοίξαμε και σας περιμένουμε δηλαδή, μέχρι τη μία το πρωί delivery και δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Και μην ξεχνάτε, Quick Iron ο διαγωνισμός σήμερα, 50 ευρώ δώρο επιταγή για να σιδερώσουν τα ρούχα σας, να τα πλύνουν, να τα φτιάξουν έτσι όπως πρέπει να είναι για να βγείτε κούκλοι τη βολτίτσα σας. Ένας νικητής, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222, μόλις 62 λεπτά μαζί και το ΦΠΑ. Η χρέωση για το μήνυμα. Για πες Κώστα τώρα το αποκλειστικό. Τι αποκλειστικό, όχι εντάξει. Απλά να πούμε ότι επειδή περνάει ο καιρός και πλησιάζουν οι ημερομηνίες για την υποβολή των δικαιολογητικών για το νέο πρωτάθλημα, ημερομηνίες και δικαιολογητικά τα οποία πιέζουν αρκετές ομάδες, περισσότερες από όσες αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι ο Ηρακλής τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα έχει προχωρήσει και έχει στείλει ήδη το φάκελο με τα περισσότερα από όλα όσα απαιτούνται, όχι όλα όμως, με τα περισσότερα από όλα όσα απαιτούνται, και θυμίζω ότι απαιτούνται ρυθμίσεις πληρωμών, ισολογισμοί, μετοχολόγια κτλ. Έχει στείλει τα περισσότερα από όσα απαιτούνται και είναι σε αρκετά καλό βαθμό έτοιμος. Επίσης να πούμε ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση με τον προπονητή, τον Ηλία Κατζούρη, για να παραμείνει. Το ότι συζητούν δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει ή ότι έμεινε. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει ήδη ένας δρόμος, γιατί συζητιούνται πράγματα που αφορούν σε παίκτες, στο μπάτζετ και τα λοιπά, σε οργανωτικά. Δηλαδή υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Και φυσικά έπεται μετά και η παραμονή των παικτών, όπου είναι προφανές ότι από τη στιγμή που ο Ηρακλής, αν παίξει Ευρώπη, θα χρειαστεί να γεμίσει το ρόστερ του πάρα πολύ, να έχει βάθος, γιατί Σάββατο, Τετάρτη, Τετάρτη, Σάββατο, Στέργιο, όπως ξέρεις, κάποιες ομάδες το πλήρωσαν. Αν ξέρω, λέει. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, Κώστα, εσύ θα μας βοηθήσεις, γιατί ξέρεις με το ρεπορτάζ της ΕΟΚ εναντίον σας. Της ΕΟΚ. Της ΕΟΚ. Ζήτω η ΕΟΚ. Μπράβο, ακριβώς γι' αυτό το ρωτάω. Η ευρωπαϊκή οικονομική αυτή κοινότητα. Μπράβο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρα από την αντιπαράθεση που υπάρχει με τον Αυγενάκη για συγκεκριμένους λόγους που υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα και αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει διαμάχη. Ναι. Έτσι. Αυτό που θέλει να κάνει ο Αυγενάκης. Ποιο, με τα Μητρώα. Για τα Μητρώα και τις Φραγίδες. Γιατί είναι κακό. Υπήρχε. Ναι, γιατί είναι κακό. Δεν είναι κακό.
Πώς, αφού βλέπω ότι τον πινελικιάζουν και αυτό το πράγμα. Γιατί, όντως, πολλές φορές έχουμε πει και εμείς ότι όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο ειδικά ή οτιδήποτε άλλο, σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν κάποιες πραγματικά σωματεία που είναι σφραγίδες. Εγώ ξέρω περίπτωση που είναι γυμναστήριο. Εγώ δεν ξέρω κανένα σωματείο στο μπάσκετ που να είναι σφραγίδα. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τότε γιατί αντιδρά ο Βασιλακόπουλος σε αυτό το κομμάτι. Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θεωρεί ότι προσπαθεί ο Αβγιανάκης να χειραγωγεί στα σωματεία. Ναι, αυτό είναι το λέει. Όπως είπαν το και τα άλλα κόμματα σε ανακοινώσεις. Τα άλλα κόμματα φυσικό είναι να το κάνουν και όταν. Και τα φοβίζει, τα εκβιάζει εντός αγωγικών, λένε αυτοί, μέσω των επιχορηγήσεων ότι αν δεν γραφτείτε θα σας κόψουμε την επιχορήγηση κτλ. Ποια επιχορήγηση! Ακριβώς. 17 άρα... εκατομμύρια σε όλο τον αθλητισμό! Άρα συγγνώμη, άρα πώς σε εκβιάζει. Χι. Περίμενε, άρα πώς. Αυτό θα λαϊκίσει ή θα πει μόνο. Όχι, είναι, σου είπα. Ωραία. Άρα πώς εκβιάζει αφού είπα, δεν υπάρχει λένε. Επιχορήγηση. Αυτή τη μικρή, έστω ακόμα και αυτή τη μικρή. Άρα αυτό αφού την μικρή, βάλτε στον τέτοιο σου. Όχι. Έστω τη μικρή που χωρίζει να τη δώσει, φίλε. Πώς θέλει αθλητισμό τότε. Άκου λίγο. Στο ψέμα. Στο ψέμα. Δεν υπάρχει και ένα στο ψέμα. Λαϊκισμό. Πάντα ξεβράκωμα υπάρχει στο τέλος. Ναι, εντάξει, πες μου για ποιο λόγο. Σου είπα. Είναι για τα μητρώα. Όχι. Εγώ θέλω να καταγραφούν όλα τα σωματεία. Να σταματήσει να πηγαίνει. Ο Κούσης να ψηφίζει ενώ δεν έχει δικαίωμα. Είναι ήδη καταγεγραμμένα, Χρήσανθε, όλα τα σωματεία. Θα τα ξανακαταγράψουμε. Είναι ήδη καταγεγραμμένα. Από ποιον? Ζητώντας 500.000 χαρτιά. Ναι, είναι ήδη καταγεγραμμένα. Ζητώντας 500.000 χαρτιά. Ναι, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να γίνει κανονικότατα τα πάντα. Να πάνε όλα να μπουν ηλεκτρονικά, να μπορείς να μπαίνεις στο gov.gr και να τα βλέπεις όλα. Ναι, είναι και τώρα. Και όχι να ανακαλύπτεις μία ώρα πριν τις εκλογές ότι υπάρχει ο Μπαρμπούτσαλος FC. Δεν υπάρχει κανένας. Καλά. Δεν υπάρχει πάντα, κανένας. Πάντα όταν θέλουμε να καταργήσουμε. Και τόσο καιρό τι κάνουν οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας και του Υφυπουργείου ανεξαρτήτως. Όχι τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια τι κάνανε δηλαδή και δεν τα ξεκαθαρίζανε αυτά τα σωματεία. Γι' αυτό τα φτιάχνουν, σου λέει. Τι γι' αυτό το κάνουν, δηλαδή. Πάντα πρέπει να υπάρξει μια αρχή. Και τώρα που υπάρχει αρχή. Όλοι όσοι πληττώνται. Εν καιρό εκλογών, Χρήσανθε. Εν καιρό εκλογών, το θυμήθηκε να το κάνει. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Διαφάνεια, Κώστα. Ποια διαφάνεια. Πριν τις εκλογές θα πρέπει να γίνει. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Να γίνουν οι εκλογές και μετά από 4 χρόνια να εξαφανιστούν. Χρήσανθε, ό,τι. Να πας να ψηφίσεις. Ό,τι και να γίνει στις εκλογές, θα εκτεθεί ο φίλος σου, να ξέρεις. Ό,τι και να γίνει. Αν θα εκτεθεί, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι υφυπουργός. Θα έχουμε άλλον καλύτερο. Γιατί δεν ξέρει το αθλητικό κίνημα. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Ο άλλος που θα έρθει, ο άλλος να έχει σχέση. Θα έχει 7 κουμπάρους στις επιτροπές. Παιδιά, ο αθλητισμός όπως και η δικαιοσύνη, όπως και η υγεία, όπως και η άμυνα, όπως και όλα, θέλουν ανθρώπους σχετικούς. Είδατε πόσο ο Μητσοτάκης μόλις άκουσε τους ειδικούς. Έκανε ένα καλό πράγμα. Το είπαμε αυτό όλοι. Έσωσε τον ΠΑΟΚ από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Σωστά, με την τροπολογία. Μείνανε στα χαρτιά στα δύο αθλήματα. Παρένθεση. Λοιπόν, άρα λέμε. Μείνανε στα χαρτιά σε δύο αθλήματα. Ξένοι γιατί δεν έρχονται του βόλεϊ. Είναι μακριά. Θα έρθει από τη Βραζιλία στην Ελλάδα, βρέα. Έρθει. Αυτό που είναι στη Σερβία. Αποστολή του ΠΑΟΚ και το Βραζιλία. Στη Σερβία έχει κανένα. Έχει. Γιατί και η Σερβία. Και από τη Σερβία μακριά είναι. Δύο ώρε. Για το αυριανό παιχνίδι. Αποστολή. Δεν μπορεί να υπολογίζει όπως σας είπα Κρέσπο, Ζαμπά, Ντόγκλας και Μίσης Τσουαμπέλ Φερέιρα. Ο Ζαμπά. Μου στείλε ένα τι έχει ο Ζαμπά, αλλά θα μπω φυλακή. Φαντάζομαι. Περαστικά. Θα το γνώσει κι αυτό. Λοιπόν, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Μη φάτε, παιδιά. Περαστικά. Έλα, πάμε, προχώρα. Στην Αθήνα δουλεύει στο. Άστο να μα πήρε. Στο ΑΚΑ. Περαστικά, πάμε, περαστικά. Ναι. Πάμε στέλνει. Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτ, Μάτο, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκασον, Μιχάη, Γιανούρη, Βιερίνια, Εσίτη, Μαωρίσιο, Ελ Καντουρί, Πέλκα Μπίσε, Βαρλάμπρου. Λιμιό, Στόχο, Βιντέρσκι, Άκπομ και Τζόλι. Εκτός είναι για ακόμη μια φορά ο Βέρμπλουμ. Ο Στόχ, τον είπες. Μέσα, μέσα. Μπράβο. Μέσα. Μεγάλες λύσεις θα δώσει. Δεν να παίξει. Θα δώσει λύσεις. Δεν θα δώσει τίποτα. Δεν τον βλέπει ο Φερέιρα. Δεν τον βλέπει, επειδή είναι κοντός. Και να δω λίγο. Νομίζω δεν πήρε ούτε τον Τσιγκάρα. Όχι, ούτε τον Τσιγκάρα πήρε. Μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις στα χαφ. Πόσους παίκτες είχε εκτός για πες μου λίγο. Κρέσπο Ζαμπά, Ντόγκλας, τέσσερις. Πέντε ο Βέρμπλουμ. Έξω Τσιγκάρας. Έξω. Και όταν σας λέω εγώ μετά ότι τα ου και α, μου λέτε ότι ου και α. Έξι παίκτες λείπουνε. Ο Μιχαηλίδης είναι εκτός. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει τον Τσιγκάρα. Στη θέση του Τζόλι για παράδειγμα. Που τον έχει πάλι αποστολή. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο το βράδυ. Για να δούμε τι θα γίνει. Και να πούμε αύριο το βράδυ 9.30 ώρα. Απευθείας από το Λίμπερο. Διπλάρα, Στεριό. Το Ολυμπιακό Στάδιο. Διπλάρα. Α, να πούμε λίγο τα στοιχηματικά ή να τα πούμε μετά. Τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν είναι πάντως το διπλό απίθανο.
Διπλάρα, διπλάρα. Δεν μπορεί να αισθάνεται καμία σιγουριά. Το δίνω εγώ από τώρα. ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ παρακολουθούμε το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Το δίνω εγώ από τώρα. Παιδιά, αν θέλετε το IBAN μου, σας το στέλνω τη Δευτέρα. Ό,τι έχετε ευχαρίσει, εγώ απλά σας λέω σπιτάκια, οικόπεδα κτλ. Ναι. Στο διπλό του ΠΑΟΚ. Έγινε, Κώστα. Μπράβο, Κώστα. Λοιπόν, έχετε ακόμα μισή ώρα να μπείτε στην κλήρωση για την τροπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. FM και όνομα τεπώνυμο. Αν θέλετε μήνυμα, αν δεν θέλετε μήνυμα, το στέλνετε στο 54-222-062 λεπτά του ευρώ. Κοστίζει το SMS, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Ας πάμε στο διάλειμμα. Κοίτα τι γίνεται, κοίτα ουρά. Για άσυλο. Έχει το πρώτο θέμα ένα βίντεο. Κοίτα τι γίνεται, από κοίτα, κοίτα. Το μαγαζί της πόλης που άνοιξε χθες. Της πόλης μας. Και γινόταν ο χαμός. Όχι, όχι, αυτό είναι αυτό άσχετο τώρα αυτό και που λες. Αυτό είναι για άσυλο. Συγγνώμη, γιατί να μην γίνεται χαμός. Υπάρχει κάποιος περιορισμός. Κατάλαβα. Θα γίνεται χαμός. Αρκεί να τηρούνται τα μέτρα. Να είσαι νοητικός περιορισμός πρέπει να υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα, από μόνοι μας πρέπει να προστατευτούμε. Πρέπει τα χεράκια μας να τα πλένουμε, τις μασκούλες μας να μην φτενιζόμαστε τα μούτρα του άλλου. Δηλαδή, το πιο απλό. Από μόνοι μας πρέπει να προστατευόμαστε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει δεν θέμα περιορισμού. Πρέπει να κάνουμε σαν στερημένα γκαγκαγκά με το που αυτό. Δεν είναι στερημένο, ρε Κώστα. Ήσουν τόσο καιρό μέσα και σου δίνει να πας μια βόλτα. Θα πας. Δεν θα πάω εκεί που έχει άλλα χιλιάδες άτομα ένα στον άλλον. Και έχει μόνο πέντε, και μόνο για τη και, μόδα. Και βούρλα. Η Ξάνθη έχει 5 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Ποιο? Χθες. Είχε 5 κρούσματα 20. Σε όλη την. Τα 15 είναι στον Εχίνο. Και τι να κάνουμε. Τοπικό lockdown. Άμα εκεί πέρα αγκαλιάζονται και φτερνίζονται το ένα μα τον άλλον. 20. Και 5-25. 20. Και όταν ανοίξουν το αεροδρόμιο και έρθουν τουρίστες, θα τα πούμε. Μακάρι να μην έχουμε ούτε ένα. Διαβάζω στο έθνος.gr. Θα τα πούμε, λέει. Τούτη Ελλάς. Την πλειοψηφιστική για απόκριση στοιχείων από την τραγωδία στο μάτι. Μετά από τον λίγο ανακριτή. Πολύ σοβαρό θέμα. Δεν γίνει τίποτα. Να γίνει Κώστα και να γίνει επί 10. Νομίζεις Κώστα δεν θα γίνει. Καλά. Αναφέρει το. Η δικιά σου το παίζει και περήφανη, ρε Χρυσανθάσε τώρα. Αναφέρει το έθνος.gr. Η αξιοπρεπή κυρία τότε που ήταν. Δικιά μου κι αυτή. Ο ανακριτή έδωσε εντολή στην αστυνομία να κατασχέσει από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πλειοψηφιστικού σώματος στο Χαλάνδρη. Το καταγραφικό μηχάνημα του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Τις συνομιλίες. Γιατί υπήρξαν καταγγελίες ότι έγινε προσπάθεια απόκρυψης του συγκεκριμένου καταγραφικού. Καλά. Παιδιά, εάν βρεθούν υπεύθυνοι και αν βρεθούν αποδείξεις, να μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Θα παραγραφεί σε 10 χρόνια, Στέργιο. Κάποια στιγμή στη χώρα μας, είτε αφορά κόκκινους, πράσινους, μπλε, αστυνομίες, προσβεστικές και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι, και τώρα δεν το λέω κομματικά, Στέργιο, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τότε κυβέρνηση. Και έγινε ό,τι έγινε. Και μάλιστα η περιφέρεια ήταν οι ίδιοι, οι Δούρου και τα λοιπά, στο ίδιο κόμμα. Βγαίνουν και φωνάζουν τώρα για ελλειπή μέτρα για τον κορονοϊό. Αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτό που έκαναν. Δεν έγινε την ευτυχία να παρτιθεί το επόμενο λεπτό. Δεν έγινε τίποτα. Και να την ξαναδούμε στην τηλεόραση. Που αφού λέγανε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο Ψινάκης βγήκε και έκανε και συνέδρες και έλεγε πήγα, έτρεξα με το. Ήμουνα στη Μύκονο. Και πήρα, λέει, το σκοτό μου και πήγα. Τελευταία φορά που παρετήθηκε από ευτυχία υπουργό, πότε τα θυμάσαι. Ούτε καν θυμάζει. Ούτε εγώ. Ναι, αλλά και μετά που γίνανε τόσα γεγονότα. Δεν έπρεπε, λέγανε δεν ναι, αλλά στο μάτι τότε μας κράζατε που πήρε ο αέρας αυτό. Δεν έπρεπε, νομίζεις, να παραιτηθεί ο Χρυσοχοίδης για αυτά που γίνανε στα νησιά με τους αστυνομικούς. Γιατί δεν παραιτήθηκε άλλος που σκοτώθηκαν με το σύνολο. Ναι, έτσι, μα αυτό λένε. Ναι, μα αυτό κάνουν. Αυτό λένε όλοι. Σου λέει, εγώ δεν έκανα αυτό. Και μάλλον εγώ με σένα και ο Κοσμάκης με τον άλλον και αυτοί που μας λένε κανονικά. Πώς θα παραιτηθούν, φίλε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εδώ λέμε. Για αυτούς. Εδώ εμείς οι ομάδες μας όταν λέμε κάτι για τον ΠΑΟΚ λέει ναι, αλλά ο Άρης τότε. Ναι, το ίδιο γίνεται. Όταν λέμε για τον Ηρακλή λέμε ναι, αλλά ο Ηρακλής δεν πλήρωσε τα τιμολόγια. Άρα καλώς έπεσε. Τι λέτε, βρε καραγκιόζηδες. Χρωμάτι. Ποιο, το Κρεμλίνο. Ναι. Το Open. Έστειλε επιστολή και ο Πούτιν στον Ιβάν Σαββίδη. Τι έστειλε? Επιστολή. Ο Πούτιν στον Σαββίδη γιατί έστειλε. Δεν θέλει να το βλέπει. Γιατί η Ρωσία είναι. Δεν θέλει να το βλέπει. Ο Σαββίδης έπρεπε να στείλει στον Πούτιν. Νάτος. Στέλνει. Είναι ένας επιφανής επιχειρηματίας. Το ξανθό γένος θα μας έσωσε, Στέργιο. Θα μας σώσει, πιστεύω. Ναι, δεύτερη παρτίδα S400. Το σώσαμε εμείς. Δεύτερη παρτίδα S400. Το σώσαμε εμείς. Τον Πούτιν. Σταματήσαμε τους Ναζί. Τους Χαζί. Οι Έλληνες. Τους Έλληνες. Έλληνες. Τους Χαζί. Πώς το έλεγανε, ο Πρέκας τι έλεγε. Έλληνες.
Διάλειμμα. Διάλειμμα. Καμία τύχη. Το εμείς τους σώσαμε, εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο. Η Ρωσία εντωμεταξύ είχε 50 εκατομμύρια στρατό είχε εκεί. Εμείς. 50 εκατομμύρια στρατό. Ο άλλος πήγε με το χειμώνα και το έπαιζε μάγκα. Ο Βλάξ. Έλληνες! Ναι, ο Βλάξ που τώρα η νοσταλγία του εδώ θέλω να κάνω κόμμα. Και λένε οι άλλοι, ναι, αλλά εγώ είμαι καλό παιδί. Για ποιον το λες τώρα? Για τον αυτό που θέλει να κάνει κόμμα και για το εγώ το πω. Ο Πρέκας θέλει να κάνει κόμμα. Όχι. Ποιος? Όχι. Ο Κασιδιάρης δεν έκανε κόμμα. Η νοσταλγία του ναζισμού. Λοιπόν. Και έχουμε εδώ. Έχουμε εδώ πλάκα, ραδιόφωνα που βγαίνουν και λένε. Η πλάκα είναι. Να του δώσουμε μια ευκαιρία του παιδιού. Να του δώσουμε μια ευκαιρία. Είδαμε λέει και τους άλλους. Πανίβλακες. Η πλάκα ή μάλλον το δυστύχημα Κώστα είναι ότι θα μπει και στη Βουλή. Δεν μπορεί να μπει. Γιατί δεν μπήκε, ρε παιδιά. Θα ξαναμπεί. Δεν μπήκε. Καλά, καλά. Πάμε στο break. Κάτι. Πάμε στο break. Μπούρλα. Τραγουδάρες. Σοβερές. Τώρα μου έφυγε. Μου έφυγε τώρα. Βγήκε ο άλλος και λέει με 40 χρονών. Και δεν λέτε λέει για τη Χούντα. Δεν λέτε λέει για τη Χούντα πόσο μερικά καλά πράγματα που έκανε. Αλλά είναι 40 χρονών. Πού είσαι στη Χούντα εσύ ρε Βουρλό? Έκανε δρόμους. Ναι, έκανε δρόμους λέει και μόνο τα κακά λέει λένε ο λέει, για τη Χούντα. Τι δρόμους έκανε φίλοι στη Γερμανία. Πόσο ηλίθιοι μπορεί να είστε ρε παιδιά. Πόσο ηλίθιοι. Τι δρόμους έκανε ο Ολόφος. Πόσο ηλίθιοι. Ο Χίτλερ τις έκανε. Τη Autobank. Ναι. Λες δεν υπάρχουν Γερμανοί μου λένε το πράγμα. Καλά, τα άρματα. Τα άρματα ρε φίλε, πού θα πηγαίνεις χωματόδρομους. Δεν γίνεται. Όλες οι εταιρείες οι τωρινές, οι γερμανικές, οι μεγάλες. Όλες τότε ήταν συνεργάτες. Του. Καλά, εντάξει, δεν κάνουμε. Και ο κοπός και τα λοιπά, τα ρούχα αυτά. Όλα. Mercedes, αυτά όλα τα πάντα. Κατά τα άλλα, A-class. Γι' αυτό εμείς έχουμε χορηγούς. Παίρνουν όλα τα βούρλα στο ρετζίκι και στο πανόραμα, όλα τα τούβλα. Ήρεμα. Και οι βλάκες, οι άντρες που τα πληρώνουν. Ήρεμα. Και πάνε και παίρνουν με leasing φυσικά. Όποιος είπε για τη μανούλα του. Το τηλέφωνο μας παίρνει, η ασφάλεια έρχεται. Όχι, δεν είπα κάτι. Είπα, παίρνουν οι άντρες, οι βλάκες και παίρνουν στα. Και κυκλοφορούμε το μαλλί έτσι και αυτά. Και... Σηκώστε τι πήρες. Εγώ τίποτα. Εγώ δόξα τω Θεώ με τα χεράκια μου. Ναι. Με τα χεράκια μου, τους τα παίρνουν. Πήρα Ιαπωνέζικο. Συγγνώμη. Και εγώ. Που φάγαμε και μια ατομική βόμβα στην κεφάλα. Εμείς οι Ιάπωνες, δύο. Και δεν κάναμε και θηριωδίες. Τουλάχιστον όσο κάναμε. Πώς δεν κάνατε. Για ρώτα τους Κινέζους. Εντάξει. Τέλος πάντων. Για δε στη γέφυρα του ποταμού. Όχι όσες. Τι λες ρε. Όχι όσες. Στους Κινέζους και στους γύρω οι Ιάπωνες. Άσε, Χιροχίτο. Άστο, κλάμα. Χιροχίτο. Ναι, αλλά φάγαμε και δύο ατομικές ζώδες στην κεφάλα. Στους άμαχους. Αφού πουλήσε μαγιά στο Pearl Harbor. Οι βλάκες οι Αμερικάνοι. Σου κάνει ο βλάκας λαός δεν υπάρχει από τους Αμερικάνους. Ποιο ηλίθιος λαός. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Δεν τώρα τι γίνεται. Δεν υιοθετώ τις μπουρδες που λες. Ούτε εγώ. In God we trust. Καλά. Make America great again. Που είπε ο Πορτοκαλομαλιάς. Ποιος? Ο Πορτοκαλομαλιάς. Πρόσεχε, μου φάμε μια βόμβα μες στο στούντιο εδώ. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει πάρει μέρος μέχρι και σε αγώνες WWF. Στέργιο. Wrestling. Λοιπόν, και αυτό τον κάναν πρόεδρο της Αμερικής. Πρόεδρο της Αμερικής. Για να ηρεμήσεις. Για να ηρεμήσεις. Για να ηρεμήσεις, θα φύγεις από εδώ. Και δεν τον θέλουν οι νεοταξίτες τον Τραμπ, γιατί τους χαλάει τη μαγιά, να ξέρεις. Το γύρισα τώρα. Και όλα... Όχι, εγώ το λέω. Εγώ λέω αντικειμενικά, ναι. Του χαλάει τη μαγιά γι' αυτό και θα τον φάνε τώρα. Πληρώνουν άλλοι για να ακούσουν το γι' αυτό τον έχουμε εδώ πέρα. Θα τον φάνε, θα τον φάνε το Τραμπ τώρα, να ξέρετε. Άκουσα. Είναι στημένα. Είναι στημένα. Είναι στημένα. Είναι στημένα. Γιατί όπως λένε οι συνωμοσιολόγοι, κι άλλοι μαύροι σκοτώθηκαν, αλλά δεν έγιναν αυτά. Τώρα γίνονται για τον Φλόιντ τον καημένο. Λοιπόν, άκου λίγο για να ηρεμήσεις λίγο. Και λευκή. Θα σε πάρω. Για τους λευκούς που σκοτώνονται δεν τα λέτε. Θα σε πάρω να πιούμε ένα θρακιώτικο τσίπουρο εωθινών. Το κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης δηλαδή. Από ποικιλίες αφηγείων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Με χωρίς γλυκάνισο. Και αν δεν ηρεμήσεις με το τσίπουρο, θα πιεις και ένα θρακιώτικο ρόζο 7. Μαλακό, γλυκόπιωτο. Ναι. Με απαλό άρωμα. Ναι. Παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή. Ναι. Που κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Μπορεί να μας χρειαστεί και αύριο το βράδυ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αύριο το βράδυ, για να δεις το παιχνίδι, θα πάρουμε τον Αναστασιάδη. Θα παραγγείλεις από τον Mr. Gold 62-85-86 τις πιτσούλες σου. Πρώτα όμως, Στέργιο, ναι. Παίρνα μια βόλτα από τα Φόρολ. Πάρε ένα μπαρονέζα ράπικα 100%. Γιατί μετά την. Που θα βάσα τον Παναθηναϊκό, δεν θα κοιμάσαι όλη νύχτα. Από το Χατζηγιοβάνι. Τουλάχιστον να πάρεις το αυτοκίνητο από τα Φορόλ. Από το Μακέντα. Πεζό 208. Μακέντα anytime παίζει. Καλή έμπνευση. 2-13 ο ΠΑΟΚ.
Πόσο? Σέργιο, 2-13. Και 3-99 μας δουλεύει. 3-99 ο Άσος. 2-13. Και anytime από τον Πάκο θα βάλει. Ο Ακπομ θα βάλει. Γλυκό ψωμάκι, λέει ο φίλος, έτρωγε ο κόσμος επί Χούντας. Ο Κοσμάς. Ναι, ναι. Πες του Κώστα, επειδή εκφράζεται πολύ άσχημα. Καλή και νύχτα. Δεν είναι όλη όμως η ιδέα του. Και επειδή θεωρώ ότι μου λέει ηλίθιο, του το αντιστρέφω. Εντάξει. Μου είπες ηλίθιο. Συγχαρητήρια. Αν είσαι ναζιστής, φίλε, είσαι ηλίθιος, ναι. Ναζιστής. Ναι, αν είσαι ναζιστής. Δεν είναι ναζιστής ο άνθρωπος. Αν είσαι νοσταλγός του ναζισμού, είσαι ηλίθιος. Και πες μου και εμένα ότι είμαι και εγώ ηλίθιος. Και είμαστε πάτσι. Τι να σου πω. Δεν είσαι. Η νοσταλγή του ναζισμού. Ναι, αν είσαι ναζιστής ή νοσταλγός του ναζισμού, είσαι ηλίθιος. Να κάνω. Κατά την άποψή μου, Κούς Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Πες μας το όνομά του, να δούμε. Κοσμάς. Κοσμάς ο Αιτωλός. Όχι, ρε φίλε, το ξέρω το επειδή. Το ξέρω το επειδή. Το ξέρω και τα ευχαριστώ. Ναι, δεν είναι ναζιστής όμως. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι με το φίλο. Απλώς δεν σου λέω... είπε για ναζισμό. Ωραία, αυτός. Είναι χουντικός. Έτσι φαίνεται. Έτσι αντιλαμβάνομαι. Φίλε, για μένα δυστυχώς πιστεύω ότι έχεις κάνει μια ηλίθια πολιτική επιλογή. Άποψή μου. Αυτό είναι καλύτερο. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Ωραία, και αυτό θεωρεί ότι έχει κάνει εσύ μια ηλίθια σωστά. Πολιτική εντάξει, επιλογή. Εγώ δεν είπα την πολιτική μου επιλογή. Που είσαι από μικρό. Ναι, με είμαι, το μέρα 25. Εγώ είμαι δεξιός, αλλά δεν είμαι τόσο ηλίθιος ώστε να είμαι χουντικός. Μάλιστα. Συγγνώμη. Εντάξει. Εδώ βέβαια είμαστε μια θέση. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Τσίπρα. Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, κάτσε να βρω τους παίκτες τώρα. Άσε μας, Κοσμάκη, εσύ τώρα. Ο καημένος είπε χθες. Μιλάμε, ο Κούς είναι εκπληκτικός. Να έρχονται λέει από το εξωτερικό, λέει, όσοι είναι θετικοί. Μπερδεύτηκε και το πήραν. Και τον κάνανε γιογιό, ρε φίλε. Τι λαθαίρι είναι αυτός. Και γιατί το λες στο τέλος της εκπομπής, ρε φίλε. Τι λαθαίρι. Καλά, δεν το είδες. Να σου πω κάτι. Είδα το άλλο. Είπε για το μετρό. Πήγε και έκανε εγγένεια με βαγόνι και ψεύτικο και με ζωγραφισμένο ταμεία. Και με ταμεία, ναι, και με ταμεία. Και λέει ο Μητσοτάκης, λέει, που λέει, τρέλα με το. Δηλαδή ήμαρτο, ρε φίλε. Εντάξει. Και με ταμεία. Πες άλλα και το Μητσοτάκη. Υπάρχουν 500 όλοι, πράγματα. Όλοι κάνανε. Εντάξει, ο Αλέξης δεν. Ποιον έχει στην επικοινωνία, δεν, ρε φίλε. Δεν. Ποιον έχει εκεί. Εμένα. Εντάξει, το πιο ωραίο, ωραίο στιγμιότυπο είναι με Κυρανάκη και ξάδερφο Τσίπρα. Που λέει. Που λέει αυτό είναι παλιό. Ναι, αλλά είναι ωραίο, ρε φίλε. Είναι γιατί παλιό. Είναι γι' αυτό μας λες. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Γιατί λέει ο Τσίπρας. Πείτε έναν συγγενή που έχει βάλει ο πρωθυπουργός. Και του λέει ο άλλος. Εσάς. Τσίπρας Γεώργιος. Εσάς λέει. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι φάγαν όλοι και ο λαός βλέπει. Και φάγαν όλοι και συνεχίζουν ναι. Και τρώνε και θα συνεχίσουν έτσι. Να τρώνε. Και τρώνε όλοι. Ας πιούμε κανένα τσίπουρο εμείς. Και τρώνε όλοι. Και μαλώνουμε μεταξύ μας. Και δώσανε στο μένιο το site. Δώσανε στο μένιο. Καλώς, δυνατός ο μένιος. Και άντε, να είχε site ο άνθρωπος, με γεια του, με χαρά του, επαγγελματίας. Να απασχολούσε δημοσιογράφους κανονικά με τα ένσημά του. Γιατί δεν βλέπεις το θετικό. Προσωπικό. Μπράβο, γιατί να δώσουν. Γιατί δεν βλέπεις το θετικό. Ναι. Ότι μόλις το πήρε. Άρχισε να βάζει. Και τα βάζει. Εν τω μεταξύ πρέπει να τα βάζει ο ίδιος. Γιατί έχει βάλει δύο θέματα, δύο-τρεις αναρτήσεις. Ναι, όντως. Και παίρνει τον τεχνικό του και του λέει: Χάρη, ρε εσύ, οι κωδικοί ποιοι είναι να βάλω κανένα θέμα, γιατί με έχουν πρίξει εδώ. Δεν μου λες φωτογραφία, πώς ανεβάζουμε. τώρα δηλαδή έλεος, παιδιά. Έλεος, έλεος. Πες τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άρης, τα είπαμε αυτά. Πες τα λίγο. Εδώ τα έχω, ρε παιδιά. Ωραία, πες τα. Τα είχα, είπαμε. Και τα play out, πες μας. Α, και τα play out θες. Λοιπόν. Βόλος Ξάνθη, 7 και 4, Σάββατο. Διπλό είναι. Χι. Διπλό είναι. Ατρόμητος Λαμία, 7.30. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. 7.30 Ατρόμητος Λαμία. Είναι το μάτι που δεν ασχοληθώ καθόλου. Άσος. Χι. Εξαρτάται, περίμενε. Από το αν θα πάρει αδειοδότηση ο Άρης. 9.30 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γκολ γκολ. Και έχει το κεφάλι στήσιμο. Διπλό. Γκολ γκολ και διπλό. ΠΑΟΚ. Ναι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα πούμε τέτοιο. Σημείο. Διπλό. Διπλό. Γκολ γκολ. Σημείο είναι. 95 φίλε. Το goal, goal. Και, ναι, φίλε, και πιστεύεις ότι θα γίνει στο μάτς. Για τους fan bettors. Εντάξει το στοιχηματικό. Anytime Μακέδα και anytime Ακπομ. Είναι γιατί. Συνέχισε Κώστα. Ναι. Ολυμπιακός Άρης. Πολύ Κυριακή ωραίο, 9.30 goal, ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Γκολ γκολ. Συν 7. Συν 7. Συν 7. Συν 7. Τι λες. 4-3. 4-3.
Πάλεψε. Και όταν έκα μείωσε στο 3-2, δεν δόθηκε πέναλτι το Μαλούχο. 3-1. Μανούχο. Μαλούχο ήταν ο ηθοποιό. Συν 7. Το γκολ, παιδιά, δίνει 2-15. Δεν κάνω λάθο. Συν 7. Λοιπόν, Δευτέρα, 7.30 ώρα. Αστέρα Τρίπολη Πανιόνιο. Διπλό. Αστέρα Τρίπολη Πανιόνιο. Γιατί, για να σωθεί ο Πανιόνιο. Εξαρτάται από την αδειοδότηση του Άρη. Άντε πάλι. Και στι 8 Πανετολικό Λάρισα. Άσο. Με γκολ του παιδιά, Ντάουντα. Έτσι λέγεται και την άλλη φορά για τον Πανετολικό και έχασε για πλάκα. Εκτός έδρας. Ντάουντα. Λαρισάρα. Κούγιας. Αλλά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χωρίς Ουάρτα. Από τις 9 ψήφους που θα έπαιρνε και ήταν σίγουρο. Ναι, τώρα έγινε πόλεμος πάλι. Τώρα γίνεται πόλεμος. Τώρα πόλεμος, ναι, για τις ψήφους. Λοιπόν, και μάλλον θα μείνει με 4 ψήφους. Το άλλο Σάββατο θα ψηφίσει ο Καρυπίδης. Θα μείνει μάλλον με 4 ψήφους. Ο Καρυπίδης θα το ψηφίσει. Απλώς πολύ σιγουριά πριν από 10 μέρες. Εγώ είμαι με 9 ψήφια. Το άλλο Σάββατο παίζει Πάο Κόφι και ΑΕΚ Αρής. Σκάνδαλο αυτό. Πάο Κόφι Σάββατο. 8.30 ώρα. Λίγο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή. Α, είναι μια μέρα, γι' αυτό φωνάζει ο Νίκος ο Γαβαλάς. Έχει δίκιο. Στέργιο, έχει δίκιο. Αν ήταν ανάποδο, δεν γίνεται χαμό. Να μιλάμε την πραγματικότητα, βέβαια. Παίζει Τετάρτη κύπελο. Και εσένα σε έβαλε να παίξει για μένα. Θυμάσαι που το είχε γράψει ο Νικολακόπουλος που είχε πει ότι πάνω το κάνουν και λέγαμε ότι ευνοεί το Ολυμπιακό κτλ. Δεν είχε δίκιο, φίλε, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όπως μέρα... θα είχε δίκιο εσύ, αν ήταν ανάποδα. Όχι, κανονικά θα πρέπει να είναι ίδια. Βέβαια, να παίξουν την ίδια μέρα. Το σωστό θα πρέπει να είναι ίδια. Για ποιο λόγο το βάλαν έτσι. Γιατί... Και μάλιστα πάω κόφι το ένα μάτι. Γιατί θα πει ότι είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκός και το θέλει τηλεόραση καλά μόνο. Ναι, βάλε και το πάω κόφι και εκεί. Βάλ το νωρί. Αφού είναι πάω κτίβι. Θα έχει ταξίδι όμω στην Αθήνα. 40 λεπτά. Θα έχει ταξίδι ομάδα. Ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Σε κεκλεισμένο. Είναι μια μέρα παραπάνω. Ενώ έπαιξε με κόσμο. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ταλαιπωρία. Ο Ολυμπιακός θα φύγει από το γήπεδο για να πάει να κοιμηθεί. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα χάσει και μια μέρα στη μετακίνηση. Σίγουρα θα λέγατε τα ίδια αν ήταν ανάποδα. Ξυπνήστε οι βαλίτσες και τα λοιπά και τέτοια. Κόστα διαβατήρια πήρε. Άμα νόμιζε εσύ τα πήρε. Καλά ρε παιδιά, δεν πήρε. Που λέω λόγο ρε. Λέμε για τα ταξίδια. Ταυτότητα. Πε του Χουντικού να πάει να τα πει στην Κύπρο. Να. Ποιο είναι ο Χουντικό. Ο φίλος του Χρήσαθ. Ο 644 έχει ένα μήνυμα. Πες του Χοντικού να πάει να τα πει στην Κύπρο. Θέλω να πιστεύω ότι ο Κοσμάς εννοεί κάτι πιο δεξιό. Ναι, δεν εννοεί εντάξει. Χοντικό. Ναι. Εντάξει, έτσι ναι. Φίλε Κοσμά, και εμείς τέτοιοι είμαστε. Απλά δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι για να είμαστε κάτι πιο ακραίο. Μην τρελαίνεσαι. Μην χαρακτηρίζεις εσύ. Αυτή είναι η άποψη. Το πιστεύω του. Όχι, χαρακτηρίζω εγώ με την υπογραφή μου. Κόντρα στον ναζισμό είμαστε όλοι. Αυτό. Αυτό. Βασικά εμείς οι τρεις είμαστε όλοι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι. Αυτοί είναι βλάκες. Μάλιστα. Λέω εγώ. Κούση Κωνσταντίνο του Ιωάννη. 54632, ταχυδρομικό κώδικα. Πείτε λίγο ένα νούμερο, Χρήστα, από το 1 μέχρι το 8. Το 8. Το 7. Να μην έχουμε κάποια κρεμότητα. Λοιπόν, τι είπε. Το 8. Το 8. Γιώργος Παπαργυρίου έστειλε. Παπαδόπουλος. Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιώργο. Παπαδόπουλε. Τι είναι αυτό, ρε. Γιώργος Παπαργυρίου, ναι. Το κινητό σε 6-9-48 ξεκινάει, έστειλε το μήνυμα στις 13:47. Μπράβο Γιώργο. Θα ειδοποιηθείς τη Μαριλής τώρα στα επόμενα λεπτά πώς θα παραλάβεις την επιταγή του 50 ευρώ από την Quick Iron. Από το Quick Iron. Θα σου πω Κώστα ότι ακόμα και η Χρυσή Αυγή ποτέ δεν παραδέχτηκαν δημόσια ότι είναι του ναζισμού. Καλά. Όποτε τους το λέγανε. Όχι, όχι. Ήτανε. Ναι, το λέ, ναι, εντάξει. Απλά όταν τους το έλεγες. Ναι. Χαιρετούσαν αρχαιολινικά. Αρχαιολινικά. Δεν χαιρετάω. Αρχαιολινικά. Ναι. Κατάλαβες. Αρχαιολινικά. Δηλαδή, δεν το παραδέχτηκαν. Και ο Αγγελωτός Σταυρός ήταν του Ελλήνων. Ήταν Μέανδρος. Ο Μέανδρος, βέβαια. Μπράβο. Ωρε Γιώργο Παπαδόπουλε. Λοιπόν. Ο Κούσης τα τραγουδάει αυτά, να ξέρετε. Μην τα λέτε τα τραγουδάει. Και μετά το άλλο, το άλλο. Ποιο? Το άλλο είναι λίγο πιο. Ποιο? Μύρισε θυμάρι και αυτό. Βασιλικό. Το καλά, τι. Για πες. Πες. Αυτό είναι τραγούδι τη δεξιά. Άστο ρε. Τη δεξιά. Μύρισε θυμάρι και βασιλικό. Μήπως είναι το αντίθετο. Τι λέει, πες. Δεν ξέρω μετά. Μην δίνει συνέχεια. Με τον Ταούλ και με τον Ζουρνά. Λοιπόν. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανάσει. Παιδιά, εγώ είμαι υπεύθυνος. Για ό,τι ακούτε από τον Κούση, είμαι υπεύθυνος εγώ. Καλά, τι, ένα τραγουδάκι δεν πούμε. Εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα, να ξέρετε. Ένα τραγουδάκι. Και ο Ζαγόρας το δέχτηκε. Τον Μπέλα Τσάου. Τον Μπέλα Τσάου. Ο Ζαγόρας είπε πολύ καλή ιδέα. Παντιέρα Ρώσα. Τώρα ακούει ο καημένος. Να, 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 να. Και σου λέει τι είναι. Πήρε, πήρε και μηχανή σαν τη δική μου και τώρα είμαστε πιο τέτοιοι. Κολτή γίναμε τώρα. Με τον Ζαγόρα. Ναι, πήρε μηχανή σαν τη δικιά μου. Δεν γίνονται Μπέργκμαν. Δεν γίνονται αυτά.
Λοιπόν. Έκανε την καλύτερη επιλογή γιατί μόνο έτσι κινούμαστε στην πόλη. Κώστα Ζέρβα. Μη αρχίσω και εσένα, Κώστα Ζέρβα. Κώστα Ζέρβα. Μη αρχίσω και εσένα τώρα. Και τελείωσε η εκπομπή. Περίμενε λίγο. Ο Ζέρβα, ο στρατηγό Κώστα. Δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Α, σε αυτή τη διαδικασία εγώ δεν μπαίνω. Φίλοι και τέτοια. Τόσο ηλίθιοι είμαστε σαν λαό. Ο στρατηγό ήταν, φίλε. Τόσο τη μια πλευρά. Και ο άλλο. Το Μελιγαλά. Στο πηγάδι. Εγώ αυτό που έχω να πω στον δήμαρχο. Ναι, όχι εσύ. Το βιώνω κάθε μέρα. Όπα. Να το. Να βάλει επιτέλους μία τάξη στην Τσιμισκή. Ποια Τσιμισκή. Κάθε απίθανος παρκάρει όπου γουστάρει. Ένα λεπτό, ρε Στέργιο. Εντάξει. Να μπει μία τάξη δημαρχική. Προσπαθεί. Κοίταξε, στην Τσιμισκή είναι η μόνη οδός που έχει δημοτική αστυνομία, εγώ βλέπω. Έναν. Όχι, πάνε, πάνε από. Όχι, έχει. Δεν έχει άλλον. Έχει περιπολικό. Κάθε μέρα, Κώστα. Κάθε μέρα περνάω την Τσιμισκή. Αν δεν φτάνει για την Τσιμισκή. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχει. Εδώ τώρα βάλαμε ελιές στην Αγγελάκη, εντάξει. Ωραίο, καλό, καλό. Καλά τώρα αυτό το παρουσιάζουμε σαν εργάρα, ρε φίλε, που βάλαμε πέντε δέντρα. Αυτό είναι το έργο στην πόλη. Και φώτα έχουν τα δέντρα. Φωτίζονται το βράδυ. Ωραία. Να κερδίσουν όλες οι ομάδες της Αθήνας και να χάσουν οι ομάδες του Πειραιά. Πού κολλάει αυτό. Να κερδίσουν όλες οι ομάδες. Έξυπνο. Αγκαγκαούγκα, καπαγκούγκαραγκαγκα. Αούγκιγκι, αούγκιγκι. Καπαγκαγκαγκαγκαγκα. Λοιπόν, Δευτέρα.